Έτσι. Καλησπέρα, παιδιά. Από το κενό δίκτυο και από, και από τον ελεύθερο κοινωνικό χώρο Νεσότρος. Είμαστε στην αρχή μια σειρά εκδηλώσεων, ανάλογης με αυτήν που ξεκινήσαμε πέρυσι, αναφορικά με τον χρόνο. Η σειρά αυτή εκδηλώσεων λέγεται Επανάσταση. Η κεντρική ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να νοηματοδοτήσουμε ξανά έναν όρο, ένα σημαίνον, το οποίο με κάποιο τρόπο έχει σίγουρα χάσει την ουσιαστικότητα των περιεχομένων του. Είναι ίσως η πιο γόνιμη συζήτηση αυτή η συζήτηση για το πώς μπορούμε να ανανοηματοδοτήσουμε και να σημαίνοντα μέσα στον 21ο αιώνα, γιατί είναι πολλά αυτά, πολλές έννοιες οι οποίες πλανώνται στον αέρα, η δημοκρατία, η αναρχία, η επανάσταση, ο λόγος, ο χρόνος, είναι διάφορες έννοιες σημαντικές, οι οποίες μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, θα έλεγα, της κατάρρευσης των γενικότερων σημασιών, βρίσκονται έρμεα των νοηματοδοτήσεων και των χειρισμών εκείνων των κύκλων οι οποίοι συγκροτούν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η πραγματικότητα των καιρών μας. Αυτή η πραγματικότητα που εμφανίζεται σαν οργανωμένη κυριαρχία, σαν λογοκρατία και σαν ένα σύστημα το οποίο μέσα από την όλο και μεγαλύτερη εμβάθυνσή του στην τεχνικοποίηση καταλήγει τελικά σιγά να οδηγεί σε μια οντολογική, αν το θέλουμε έτσι, μετάλλαξη του ίδιου του ανθρώπινου όντως. Η συζήτηση για την Επανάσταση, λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Ξεκινάει σήμερα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Φαράκλας από την Πάντιο, από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Φιλοσοφίας. Και Ιστορίας. Από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας. Θα ξεκινήσουμε με μια προσέγγιση πάνω στη Γαλλική Επανάσταση και τη σχέση και τα αποτυπώματα που αυτή έχει αφήσει πάνω στο... και τις ιδιαίτερες, μάλιστα, διαδράσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτήν και στο γερμανικό ιδεαλισμό, στο Φίχτε, στο Σίλινγκ και στο Χέγγελ. Και θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση από το... πάνω στο θέμα Επανάσταση και ειδικά στο κομμάτι Γαλλική Επανάσταση την επόμενη εβδομάδα με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, ο οποίος βρίσκεται και παρόν τώρα στο κοινό, γι' αυτό και δείχνω κάπου εκεί πέρα, ο οποίος θα παρουσιάσει την πρόσληψη της Επανάστασης στη φαινομενολογία του πνεύματος του Γκέωργ Φρίντριχ Χέγγελ. Ο κύκλος Επανάσταση θα συνεχιστεί και το Φεβρουάριο και επιλεκτικά με κάποιες ημερομηνίες και μέσα στο Μάρτιο. Ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, θα ξεκινήσουμε ξανά τον κύκλο χρόνο, εγκαινιάζοντας τη δεύτερη σειρά ομιλιών. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Ήδη νομίζω έχω πει αρκετά για μια απλά μικρή εισαγωγή πάνω στο θέμα Επανάσταση. Ας μιλήσει ο Γιώργος και από εκεί και πέρα μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση που φαντάζομαι ότι θα εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ γόνιμο, γιατί δεν θα τελειώσει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ακούγομαι στα μικρόφωνα, εντάξει. Okay. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω... Πιο κοντά. Α, οκ. Okay. Τώρα. Δεν θέλει να... Ναι. Μπράβο. Ναι, τα σχολεί. Να μην πέφτει η σκιά πάνω στο κείμενο. Εντάξει, και λίγο να πέφτει. Βάλ' το όπως να μην ψηλιάζει. Εντάξει, πρέπει να προσπαθήσει να έρχεσαι όσο πιο κοντά γίνεται. Να βλέπω το κείμενο όμως, Λοιπόν, τώρα εντάξει. Δεν θα μιλήσω μόνο για τον Φίχτε, τον Σέλινγκ και τον Έγελο, Χέγγελ. Θα μιλήσω πρώτα για τον Καντ. Και θα μιλήσω και για έναν λιγότερο γνωστό στοχαστή, πολύ λιγότερο γνωστό, που είναι μαθητής του Καντ και λέγεται Έρχαρτ, συγγραφέα ενός βιβλίου περί του δικαιώματος των λαών να κάνουν μια επανάσταση. Και επειδή κολλάει καλά στο θέμα, κάπως... Να τον βάλουμε και αυτό. Ναι. Θα προσπαθήσω πρώτα να δώσω ένα γενικό πλαίσιο, και δηλαδή για να ξεφύγω λίγο από την έννοια της γενικής εισαγωγής, με μια προβληματοθεσία μέσα στην οποία μπορεί να ενταχθούν οι αντιδράσεις αυτών των στοχαστών
το γεγονός της Γαλλικής Επανάστασης. Τι είναι η Γαλλική Επανάσταση για τους φιλοσόφους? Είναι η προσπάθεια πραγμάτωσης αρχών του ορθού λόγου. Όμως ο ορθός λόγος περιέχει έννοιες δευτέρου βαθμού, μπορεί να πει κανείς, αρχές, τις οποίες η Γαλλική Επανάσταση μετατρέπει συνεπώς σε έννοιες πρώτου βαθμού, όταν τις πραγματώνει. Η έννοια του συντάγματος και πρώτα-πρώτα οι αρχές ελευθερίας και ισότητας που περιέχει το Σύνταγμα και ακόμη περισσότερο το προήμιο του Συντάγματος του 1791, η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, αποτελούν μια τέτοια πραγμάτωση. Αλλά ως τέτοιες οι αρχές, ακόμη και όταν τις γράφουμε στο Σύνταγμα, θα έμεναν ανενεργές αν δεν υπήρχε το υποκείμενο. Το υποκείμενο είναι ως τέτοιο η πραγμάτωση αρχών. Εννοιών δευτέρου βαθμού, εννοιών που δεν αφορούν πράγματα αλλά άλλες έννοιες, στο επίπεδο των εννοιών πρώτου βαθμού που αφορούν πράγματα. Δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι και ίσοι ως εμπειρικά και φυσικά όντα, αλλά ως υπερβατολογικά εγώ. Και όταν θεσπίζεται μια τάξη πραγμάτων που προωθεί την ελευθερία και την ισότητα, τα υπερβατολογικά εγώ γίνονται κατά κάποιο τρόπο πραγματικά. Αλλά η ιδιομορφία του υποκειμένου είναι ότι αποτελεί συνάμα την αρχή πραγμάτωσης ιδεών. Είναι μια ιδέα που πραγματώνει άλλες ιδέες κατά κάποιο τρόπο και μαζί με αυτές, όπως φαίνεται, τον εαυτό της. Από μια άποψη είναι λοιπόν, θα λέγαμε, μια ιδέα τρίτου βαθμού, αφού σε αυτήν υπάγονται οι ιδέες δευτέρου βαθμού, οι αρχές. Από μια άλλη άποψη όμως, δεν υπέρχεται των ιδεών αυτών, αλλά βρίσκεται στη θέση της μεσολάβησης μεταξύ ιδεών δευτέρου βαθμού, αρχών, και πρώτου βαθμού, πραγμάτωση των αρχών. Αφού η μετάβαση των ανώτερων στις κατώτερες είναι η πραγμάτωσή τους, όπως οι νόμοι που εφαρμόζουν τις αρχές του Συντάγματος. Το ότι το υποκείμενο είναι η πραγματοποιητική λοιπόν μεσολάβηση σημαίνει ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι και ίσοι δρόντες στο μέτρο που είμαστε όλοι υπερβατολογικά εγώ ή ενσαρκώσεις της μεσολαβητικής ιδέας. Αυτά θα είναι λίγο φλού προς το παρόν, αλλά θα σχηματοποιηθούν, ναι, όμως την πορεία. Η Γαλλική Επανάσταση για τη φιλοσοφία πραγματώνει, για τη φιλοσοφία αυτών των στοχαστών τουλάχιστον, πραγματώνει αρχές του ορθού λόγου, καθώς μας καθιστά ή έστω μας αναγνωρίζει ως ελεύθερους και ίσους δρόντες, δηλαδή μας αναγνωρίζει ως υπερβατολογικά εγώ, ως αυτοσυνειδησίες, ως υποκείμενα. Κοντολογής, αν η Επανάσταση είναι πραγμάτωση αρχών του ορθού λόγου, πρέπει να είναι πραγμάτωση του ανθρώπου ως υποκειμένο. Όμως οι άνθρωποι δεν είναι υποκείμενα, είναι εγωιστικά άτομα και συναπαρτίζουν κοινωνίες όπου δεσπόζει ο ανταγωνισμός μεταξύ εγωιστικών ατόμων. Το χάσμα που πρέπει να γεφυρώσει μια πραγμάτωση του ορθού λόγου είναι αυτό ανάμεσα στους ανθρώπους και τα υποκείμενα, ή απλούστερα ανάμεσα στα άτομα που ζουν στην κοινωνία ως ιδιώτες, και τα περιγράφει ο Ρουσό στο λόγο περί ανισότητας, και αφετέρου στα άτομα που ζουν στην πολιτεία ως πολίτες, τα οποία περιγράφει στην αρχή τουλάχιστον το κοινωνικό συμβόλαιο του Ρουσό πάλι. Όταν ο Μάρξ θα ταυτοποιήσει την Γαλλική Επανάσταση ως επανάσταση των αστών, η Επανάσταση θα έχει ήδη τελειώσει και δεν θα έχει πετύχει να δημιουργήσει θεσμούς που πραγματώνουν τον ορθό λόγο. Αντιθέτως, θα έχει καταλήξει στην παλινόρθωση. Ο Καντ, ο Φίχτε, ο Έγελος και ο Σέλινγκ είναι όμως μεγαλύτεροι σε ηλικία. Ο πρώτος ήταν μεγάλης ηλικίας το 1789, οι άλλοι ήταν νέοι, οι δύο τελευταίοι πολύ νέοι, μόλις ενηλικιωμένοι την ίδια χρονιά. Τα κείμενα όλων παρακολουθούν τα τεκτενόμενα χωρίς να ξέρουν τι θα προκύψει, ότι θα προκύψει παλινόρθωση δηλαδή, και όταν γράφουν μετά την πτώση του Ναπολέοντα, δεν μπορούν πάλι να δουν την Επανάσταση ως μια τελειωμένη υπόθεση. Αυτή η οπτική γωνία ίσως είναι όμως και προνομιακή εν τέλει, διότι το 1830, το 1848, ύστερα μάλλον φαίνονται να είναι μια πια προεκτάσεις του 1789 και όχι ακόμη μεταβάσει σε κάτι άλλο, όπως είναι τουλάχιστον η δεύτερη για τον Μάρξ. Σε αυτούς τίθεται το ρουσοϊκό ζήτημα. Τα υποκείμενα είναι υπαρκτά ως μέλη της πολιτείας, αλλά συγχρόνως τα άτομα είναι εγωιστικά μέλη της κοινωνίας. Αυτά είναι άραγε τα ίδια ή διαφορετικές τάξεις?
και αν είναι τα ίδια, το γεγονός ότι είμαστε κοινωνικά εγώ αποτελεί εμπόδιο για να υπάρχουμε ως πολιτικά υποκείμενα ή προϋπόθεση για να είμαστε υποκείμενα στην πολιτική. Μπορεί να προστατευτεί ή όχι η πολιτική ελευθερία από την καταστροφική σύγκρουση των εγωισμών. Συντηρητικοί στοχαστές, όπως ο Ντεμέστρ, θεωρούν ότι η Επανάσταση είναι η επανάσταση των εγωιστικών ατόμων, των αστών, που γι' αυτό καταστρέφουν τις παραδοσιακές δομές αλληλεγγύης. Άλλοι, ας πούμε, ρεφορμιστές, όπως ο Μπέρκ, θλίβονται επειδή η Επανάσταση κατέστρεψε παραδοσιακές, άρα δοκιμασμένες ρυθμίσεις, ενώ μπορούσε απλώς να τις βελτιώσει. Αυτοί οι στοχαστές κοροϊδεύουν, όπως χαρακτηριστικά ο Ντεμέστρ, τις ιδέες περί ελεύθερου υποκειμένου. Οι στοχαστές που μας απασχολούν, ακόμη και αν στο διατάφτα είναι ορισμένοι τουλάχιστον συντηρητικοί ή ρεφορμιστές, ενδιαφέρονται όλοι για την πραγμάτωση της ελευθερίας του υποκειμένου, του κάθε υποκειμένου. Και από αυτό το πρίσμα αναφέρονται στην Επανάσταση ως επανάσταση των εγωιστικών ατόμων, αλλά για να τις αντιτάξουν την Επανάσταση ως επανάσταση των ελεύθερων πολιτών. Είτε τη θεωρούν τη δεύτερη εφικτή, είτε όχι. Αυτό είναι το προβληματικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται η φιλοσοφία του γερμανικού ιδεαλισμού. Αν τα κοινωνικά εγωιστικά εγώ είναι εμπόδια για την πραγμάτωση των πολιτικών εγώ, θα πρέπει είτε να εξασφαλιστούν συνθήκες εμφάνισης των πολιτικών εγώ ανεξάρτητες από την ύπαρξη των κοινωνικών εγώ. Θα δούμε έτσι ότι ο Καντ εξασφαλίζει γνωσιολογικά την ύπαρξη ενάρετων πολιτικών υποκειμένων με τεκμήριο την ύπαρξη ενδιαφερομένων παρατηρητών της Επανάστασης αμέτωχων στις πράξεις της. Ενώ ο νεαρός Έγελος εξασφαλίζει οικονομικά την ύπαρξη ενάρετων πολιτών, πολιτικών υποκειμένων, περιορίζοντας τον αριθμό τους σε μια τάξη ελευθέρων, οι οποίοι είναι πολίτες επειδή δεν είναι ιδιώτες. Δεν δουλεύουν για να ζήσουν, αλλά είναι στρατιώτες, σαν τους φύλακες του Πλάτωνα στην πολιτεία. Υπάρχει όμως κι άλλο ένα είτε. Μπορεί να θέλουμε να επιβάλλουμε στα μη πολιτικά εγώ να πάψουν να είναι εγωιστικά, να κατασκευάσουμε συνθήκες συγκρότησης κοινωνικών εγώ προσαρμοσμένες στην ύπαρξη πολιτικών εγώ. Αυτό συνοψίζει το πολιτικό πρόγραμμα του Φίχτε, που ξεκινά με ένα φιλελεύθερο πλην αστυνομοκρατούμενο πρότυπο πολιτείας, για το οποίο τον κατηγορεί ο Έγελος ότι βιάζει την πραγματικότητα για να πραγματώσει κάτι που ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι η ελευθερία ως πραγματικότητα. Συνεχίζει με την ιδέα ενός σοβιετικού avant la lettre. Αυτό είναι μια έκφραση στη γαλλική που είναι δύσκολο να τη μεταφράσει κανείς. Δηλαδή, σοβιετικού, βέβαια δεν υπήρχε σοβιετική ένωση τότε, αλλά είναι σοβιετικό. Πριν από το γράμμα, έτσι. Ναι, πριν προτού υπάρξει η Σοβιετική προφανώς ένωση. Σχεδίου το 1800, που ακολουθεί πιστά. Συγγνώμη. Πενταετή σχέδια και μονοπολεί το εξωτερικό εμπόριο, περιορίζοντας τις ελευθερίες των πολιτών για το καλό τους και για το καλό της πλήρους απασχόλησης, δηλαδή με την ιδέα ενός πολιτικού σχεδιασμού της κοινωνίας, και τελειώνει θλιβερά με τον ανέσχυντο φυσικό ορισμό των ελευθέρων, που είναι ο μη αναμεμειγμένος γερμανικός λαός. Μετά δηλαδή τώρα κάτι σαν φιλετική πολιτική avant la lettre. Τέλος, υπάρχει ένα τρίτο είτε. Ενδέχεται να απορριφθεί το σχέδιο προγράμματος των πολιτικών εγώ. Η κατασκευή των κατάλληλων για την πολιτική ύπαρξη υποκειμένων συνθήκων, ίσως κρίνουμε ότι καταστρέφει την εξασφάλιση τέτοιων συνθήκων. Αυτή είναι η θέση τελικά του Σέλινγκ. Οι τρεις εναλλακτικές, χωριστά υποκείμενα από εγωιστικά άτομα, προσαρμογή των εγωιστικών ατόμων δια της βίας στο να είναι υποκείμενα, αλλά που οδηγεί σε δεσποτισμό και άρα καταστρέφει τα υποκείμενα, αδυναμία ύπαρξη υποκειμένων όποτε υπάρχουν εγωιστικά άτομα στα πέριξ, είναι προβληματικές. Η λύση, τα εγωιστικά άτομα να νοούνται ως προϋπόθεση και όχι ως εμπόδιο για την πραγμάτωση πολιτικών εγώ, για την ύπαρξη υποκειμένων, είναι η μόνη που φαίνεται να οδηγεί τελικά κάπου. Όμως για να ισχύσει θα πρέπει να αναπτυχθεί μια λογική των νοητών προσδιορισμών, σύμφωνα με την οποία η προϋπόθεση γίνεται αιτία μόνο όταν έρει τον εαυτό της ως προϋπόθεση. Γιατί τα εγωιστικά άτομα θα πρέπει να παραγάγουν τους ελεύθερους πολίτες αυτοανερούμενα ως εγωιστές.
Άρα δεν πρέπει να είναι, η αιτία που να αυτοαναιρείται ως αιτία που αυτό προϋποθέτει μια νέα προσέγγιση γενικά στην αιτία της αιτιότητας, αν μη τι άλλο. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, τα εγωιστικά άτομα θα μπορούν να νοούνται ως προϋπόθεση των ελεύθερων πολιτών χωρίς να ωρεοποιούνται μέσω της αυθόρμητης αυτοαναίρεσής τους. Αυτό το σκεπτικό έχει μια φιλελεύθερη πλευρά, καθώς αυθορμήτως οι εγωισμοί βαίνουν προς ακύρωση, και μια αντιφιλελεύθερη, καθώς βαίνουν προς ακύρωση. Θα την αναπτύξει ο Έγελος, που προϊονίζεται αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος, καθώς θεωρεί υποχρέωση της κοινωνίας πολιτών να παρέχει μέσα βιοπορισμού στον καθένα και να αμβλύνει γενικώς τις ανισότητες ανακλάδο δραστηριότητας. Το πρόβλημα της πραγμάτωσης του ορθού λόγου ως υποκειμένων και των υποκειμένων παρά την ύπαρξη κοινωνικών εγωιστικών ατόμων θα δούμε να προκύπτει στον ορίζοντα των θέσεων των τεσσάρων στοχαστών, 5 στην πραγματικότητα, για τη Γαλλική Επανάσταση. Θα δούμε επίσης πώς ο όριμος Γελιανός ορίζοντας επιδιώκει να απεγκλωβιστεί από την υπαγωγή της ελευθερίας στις συνθήκες της ελευθερίας, η οποία οδηγεί στο χωρισμό των ικανών λόγω συνθήκων να είναι πολιτικά ελεύθεροι, δηλαδή να υπάρχουν ως υποκείμενα, ή στην επιβολή τέτοιων συνθήκων σε όλους για να είναι ελεύθεροι, η οποία καθώς πολιτική επιβολή πολιτικοποιεί την κοινωνία και καταραίει, διότι η εργαλειοποίηση της εργαλειακής σφαίρας προς όφελος της μη εργαλειακής σφαίρας που είναι η πολιτική, μεταλλάσσει τη μη εργαλειακή σφαίρα σε κάτι που υπάγεται στην εργαλειακή λογική. Ο τρόπος που επιβάλλεται η ελευθερία δεν μπορεί ο ίδιος να είναι ανελεύθερος. Τούτο όμως συνοψίζει το πρόβλημα της Επανάστασης από μια άποψη. Μπορεί να επιβληθεί η ελευθερία. Αυτή είναι μια εγγενής αντίφαση, νομίζω, και στο συνολικό ορισμό του περιεχομένου, έως τώρα τουλάχιστον, αυτού που είναι η Επανάσταση. Είναι η κύρια αντίφαση. Ναι, ναι. Ναι. Στους στοχαστές αυτές θα το δούμε, η κοινωνία πολιτών που εμφανίζεται τότε, το 1750 ως έννοια, στο Φέργκισον πρώτα εμφανίζεται, αποκτά σημασία, διακρίνεται από την πολιτική σφαίρα, αλλά για όλους αυτούς η πολιτική σφαίρα είναι η σφαίρα της ελευθερίας, όχι η κοινωνία πολιτών, γιατί η κοινωνία πολιτών είναι η κοινωνία της οικονομίας, είναι η κοινωνία των ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης κτλ. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που επέρχεται μετά από αυτούς τους στοχαστές και μπορούμε να την αξιολογήσουμε στο τέλος. Ο Καντ πιστεύει στην πρόοδο, στη συνεχή βελτίωση της λογικής ικανότητάς μας και τούτο προϋποθέτει στα μάτια του να δημιουργηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο λαός αυτοδιαφωτίζεται. Διότι η πρόοδος ούτως ή άλλως δεν είναι προϊόν ανώτερης θείας φώτισης, αλλά φώτισης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Οπότε η πρόοδος συνίσταται στο ότι έρεται η ψευδαίσθηση πως οι άνθρωποι δεν αυτοδιαφωτίζονται, που ως άποψη νομιμοποιεί θεσμούς οι οποίοι δυσκολεύουν τη διαδικασία αυτοδιαφωτισμού, χωρίς ποτέ να την εμποδίζουν πλήρως, να την μπλοκάρουν. Όμως, δεν πιστεύει ο Καντ σε κάποιον αυθορμητισμό χωρίς εμπόδια, όπως φαίνεται να υπάρχει στον τρόπο που μεταβαίνει ο Λοκ στην πολιτική κατάσταση ή που ο Ρουσό συγκροτεί τη Γενική Βούληση. Αντιθέτως, προκρίνει ένα σχήμα αντιπαλότητας, όπου οι άνθρωποι δεν συνεργάζονται αυθορμήτως, αλλά παρά το γεγονός ότι ανταγωνίζονται εγωιστικά ο ένας τον άλλο, με αποτέλεσμα η πρόοδος να απαιτεί τις κακίες που συνοδεύουν το εγωιστικό πράτημα. Αυτό που ονομάζει αντικοινωνική κοινωνικότητα. Αυτό το στοιχείο σημαίνει όμως πως η κρατική καταστολή του εγωισμού είναι απαραίτητη για την πρόοδο και η ύπαρξη μιας οσοδήποτε καταπιστικής ένομης τάξης είναι απαραίτητη για την ύπαρξη του αυτοδιαφωτισμού. Η Επανάσταση δεν εγγυάται την πρόοδο. Μπορεί ίσα-ίσα να φέρει μια νέα καταποίηση και νέες προκαταλήψεις στη θέση των παλιών, ενώ ο πεφωτισμένος δεσποτισμός μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο στην κατεύθυνση της διαφώτισης και της πρόοδου. Πάντα σύμφωνα με τον Καντ, έτσι. Είναι μια στάση αυτή. Ο Καντ. Συγγνώμη. Στο φρούζι, το συγγνώμη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, άρα είναι υπέρ του πεφωτισμένου δεσποτισμού που υπήρχε άλλωστε εκείνη την εποχή στη Ρωσία όπου ζούσε ο Καντ, μπορούμε να πούμε. Ο Καντ με αυτές τις θέσεις τοποθετείται κοντά στις θέσεις συντηρητικών στοχαστών που επέκριναν την Γαλλική Επανάσταση, όπως ο Μπέρκ, παρατηρεί ο Γιώργος Βλάχος, το κλασικό βιβλίο για τον πολιτική σκέψη του Καντ, που υπάρχει στην βιβλιογραφία. Σε τρία κείμενα, σχετικά όψιμα, τοποθετείται ρητά ο Καντ περί της Γαλλικής Επανάστασης.
το Θεωρία και Πράξη 1793, τη Μεταφυσική των Ηθών 1797 και την Διένεξη των Σχολών 1798. Το πρώτο δοκίμιο βγήκε την ίδια χρονιά με το έργο του Φίχτε, που αφιέρωσε ο μαθητής αυτός του Καντ στην υπεράσπιση της Επανάστασης, και θα το δούμε στη συνέχεια, και σε αυτό ο Καντ αρνείται ότι μια Επανάσταση μπορεί ποτέ να είναι νόμιμη. Ο Καντ διακρίνει την ηθική από το δίκαιο, το απόλυτο καθήκον που εμπίπτει στην πρώτη, στην ηθική, από το σχετικό κίνητρο της ευδαιμονίας που ενδιαφέρει το δίκαιο σε συνδυασμό με την ηθική στόχευση, έτσι ώστε να ορίσει το συγκερασμό ελευθερίας και καταναγκασμού που στηρίζει παραδόξως κάθε ένωμη τάξη. Αυτό το σκεπτικό του επιτρέπει να δικαιολογήσει τα μέτρα της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά όχι επουδενή την πράξη της Επανάστασης. Ο πατερναλισμός που μας εξαναγκάζει σε ορισμένη μορφή ευδαιμονίας είναι δεσποτισμός. Και δικαίως προτιμά κανείς την πατριωτική διακυβέρνηση, μας λέει, που καταργεί τα προνόμια, τις νομοκατεστημένες τάξεις, κάνει τους πολίτες κύριους του εαυτού τους και δεν υπάρχει το δικαίωμα ψήφου στο μέγεθος της ιδιοκτησίας που κατέχει ο καθένας. Και ας μην ισχύει πια αυτή η ρήτρα στον Καντ όταν φτάνουμε στους μη έχοντες ιδιοκτησία. Αυτοί δεν ψηφίζουν. Η ίδια διακυβέρνηση που νομοθετεί από τη σκοπιά του λαού, και ας μην είναι τύπης δημοκρατική, και που φορολογεί προοδευτικά τους πολίτες. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Η Γαλλική Επανάσταση, μια άμεση αφορμή της Γαλλικής Επανάστασης, είναι μια κρίση χρέους που δεν βοηθούσε το γεγονός σε αυτήν ότι οι αριστοκράτες δεν πληρώνουν φόρους. Και η Εκκλησία. Ναι, επίσης. Δεν έχει όμως το δικαίωμα να επιβληθεί επαναστατικά. Η Επανάσταση είναι έγκλημα ανεφόρων, διότι η βία στη βία της εξουσίας είναι και αυτή βία. Και διότι κανένα δίκαιο δεν προβλέπει την ίδια του την άρση. Και δικαίως, διότι αλλιώς αυτό που θα μας επέτρεπε να πράξουμε, έστω σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, θα ήταν από την ειδική του άποψη αδικία και αδίκημα. Αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ στον Έγελο. Η έννοια αυτή του δικαίου, ο Έγελος επιτρέπει την αδικία και το αδίκημα υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Και ότι είναι άδικες οι επαναστάσεις, το αποδεικνύει, μας λέει ο Καντ, το γεγονός ότι όταν αποτυγχάνουν, ή όταν ή αν είχαν αποτύχει, η εκτέλεση των πρωτεργατών θα θεωρούνταν δίκαιη. Ο Καντ υιοθετεί εδώ παραδόξως μια σχετικιστική προοπτική, καθώς δεσμεύει την έννοια του τι είναι δίκαιο από το τι ισχύει ως δίκαιο σε ένα δεδομένο πολίτευμα, και γι' αυτό επικαλείται τις αντίθετες αξιολογίες βάσει του εμπράγματο αποτελέσματος για να στηρίξει την άρνηση νομιμοποίησης κάθε ρήξης της ένωμης τάξης. Για τον Καντ, η εκ των υστέρων δικαίωση είναι μια απάτη, διότι είναι απλώς η αυτοεπιβεβαίωση του νικητή, άρα του ισχυροτέρου. Ο έγερος αντιστρόφος θα τη δεχθεί. Όχι όμως επειδή είναι η αυτοδικαίωση του νικητή, αλλά επειδή τελείται από τη νέα σκοπιά μιας αποδεδειγμένα δικαιότερης πολιτείας. Αν η πατριωτική διακυβέρνηση υπερέχει κανονιστικά, γιατί η δική της οπτική γωνία να μην θεωρείται ανώτερη? Γιατί η εκ των υστέρων δικαιολόγηση της Επανάστασης που την έφερε στο φως να μην λογίζεται άρα και αυτή ως νόμιμη? Ο Καντ αρνείται κάθε δικαίωμα αντίδρασης στην κυβέρνηση και στο δίκαιο. Ο Έγελος καταφάσκει το δικαίωμα όχι αντίστασης κυβέρνησης, αλλά παραβίαση του νόμου από τον άπορο που κινδυνεύει η ζωή του. Όπως έχει υποστηριχθεί σωστά, αυτό συναρτάται με την δική του στάση που είναι θετική απέναντι στην ίδια την επαναστατική πράξη. Πράγματι, το ελεύθερο υποκείμενο δεν μπορεί να υπάρξει κατά τον Έγελο στηριζόμενο στο ανελεύθερο έμβιον του οποίου οι ανάγκες χαλιναγωγούνται από το δίκαιο, αλλά μόνο στηριζόμενο στην ανέρεση της απόλυτης ισχύως των διευθετήσεων αυτών, άρα στη σχετικοποίηση και της ιδιοκτησίας. Παραδόξως, ο Έγελος είναι εκείνος που, χάρη στη δική του έννοια αρνητικότητας, τείνει να αποκαταστήσει τον απόλυτο χαρακτήρα του δικαίου ως μη θετικού, μη δέσμιου ενός χωροχρονικά προσδιορισμένου πολιτεύματος. Το 1797, στη θεωρία του δικαίου της μεταφυσικής των ηθών, ο Καντ επιδιώκει να στηρίξει ορθολογικά την παραδοσιακή ατιμορρησία του μονάρχη ενάντια στην εκτέλεση του Λουδοβίκου, αλλά και γενικότερα καταδικάζοντας κάθε αντίσταση, στάση, εξέγερση, τυραννοκτονία, διότι ο λαός δεν μπορεί να είναι δικαστής την αντιδικία του με τον μονάρχη του, και διότι η αλλαγή κοινωνικής σύμβασης συνιστά διάλυση του πολιτεύματος
και η αναζήτηση και μόνο μιας τέτοιας ρήξης συνιστά αξιόπινη πράξη. Το κείμενο αυτό δείχνει αναλυτικότερα πού βρίσκεται το πρόβλημα για τον Γκαντ. Δεν υπάρχει νομιμοποίηση της ίδρυσης του νέου κράτους, εφόσον προϋπάρχει άλλο. Λίγο πιο δυνατά. Α, συγγνώμη. Σε αυτό είχε βρει μια διέξοδο ο Φίχτε, αλλά ο Καντ δεν τον ακολουθεί, παρόλο που δέχεται ότι η παράδοση της εξουσίας στο λαό λόγω δημόσιου χρέους, κρίση χρέους είπαμε είχε η χώρα, ήταν λάθος του Λουδοβίκου και ο ίδιος στέει για την επανάσταση, απλώς έπρεπε κατά τον Καντ η Εθνοσυνέλευση να του ξαναδώσει την εξουσία. Το 1798, στη διένεξη των σχολών, ο Καντ επικεντρώνεται σε κάτι άλλο. Στο τι σημαίνει ο ενθουσιασμός των θεατών της Επανάστασης, όπως ο ίδιος δηλαδή, που δεν μετέχουν σε αυτήν, παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν από τις οικίες κυβερνήσεις. Σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα, ότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο φορείς συμφερόντων, εγωιστές κτλ., αλλά και ανιδιοτελή υποκείμενα, ικανά να αναγνωρίσουν τη βάση κάθε πολιτεύματος, που τα καπιταλιστικά πολιτεύματα αποκρύπτουν, ενώ πρέπει να τεθεί ρητά ως θεσμός, και η οποία είναι η αυτονομοθεσία, η ρουσοϊκή αυτονομία, που στηρίζεται στο πλατωνικό ιδεώδης μας, λέει, της νοητής δημοκρατίας, το ίδιο που εμφανίζεται ως αιτία του ενθουσιασμού των θεατών της Γαλλικής Επανάστασης. Η λύση παραμένει η άνωθεν αλλαγή, η δια της κυβερνητικής πράξεως πρόοδος, γιατί τα μέσα πρέπει να συμφωνούν με το σκοπό, άρα το μέσον για την επίτευξη της νέας κυριαρχίας, του ορθολογικού νόμου, θα πρέπει να είναι σύνομη, το μέσον σύνομο, και αυτό, όχι μια επανάσταση, αλλά μια κυριαρχία, η οποία είναι αλήθεια, θα είναι αυτοκρατική, αυτοκράτης, στο πώς άρχει, και τι θα είναι ισοπολιτιακή ρεπουμπλικάνης, στο τι επιβάλλει. Ο Καντ δεν αποκλεί έτσι την εξέλιξη ενός σύμφωνου προς το φυσικό δίκαιο πολιτεύματος, αλλά ακόμη και αυτό δεν θα πρέπει εννοείται να γίνει μέσω επανάστασης. Το παράξενο είναι πως δανείζεται την τελευταία έκφραση, το φυσικό δίκαιο, σύμφωνο προς το φυσικό δίκαιο πολίτευμα, μας λέει ο ίδιος, από έναν μαθητή του, τον Έρχαρτ, που είχε γράψει το 1795, ένα σχετικό βιβλίο με τίτλο «Περί του δικαιώματος του λαού να κάνει μια επανάσταση», στο οποίο, αφού ορίσει ως φυσικό δίκαιο το δικαίωμα σε ό,τι απαιτείται για την εξωτερική ύπαρξη της ηθικότητας, άρα το δικαίωμα να μην είμαι δούλος, γιατί τότε δεν μπορώ να είμαι ηθικός, να μην είμαι σκεύος ειδονής, γιατί τότε δεν μπορώ να είμαι ηθικός, να μην υπάγομαι σε αυθαίρετη εξουσία, γιατί τότε δεν μπορώ να είμαι ηθικός, δικαιολογεί την επανάσταση, όχι όμως με νομικούς, αλλά με ηθικούς όρους. Δεν αναρωτιέται ποιος δικαιούται, μας λέει, να κάνει μια επανάσταση, αλλά ποιος πράττει καλά κάνοντας την επανάσταση. Αφού την ορίσει ως αλλαγή των θεμελιωδών νόμων που είναι αντίθετη με το δίκαιο του ανθρώπου, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικοπελευθερωτικό αγώνα, με το έγκλημα κατά της κυρίαρχης εξουσίας, με την εξέγερση, με την έσχατη προδοσία, με τη μεταρρύθμιση, με τη στάση και την συνωμοσία. Η ηθική δυνατότητα της επανάστασης απαιτεί έτσι βέβαια να γίνεται από καθήκον, άρα όχι για την βελτίωση της ευδαιμονίας, ούτε για διόρθωση μιας αδικίας, αλλά μόνο για ανατροπή ενός ανήθικου βασικού νόμου, όπως είναι η φεουδαρχία, γιατί μόνο τότε απαλλασσόμεθα από τον αβέβαιο υπολογισμό των αορίστων συνεπειών της πράξης μας. Το συγκλονιστικό εγχείρημα του Έκχαρτ, δεν φαίνεται να εντάσσεται στη γενική θέση του Καντ. Κάθε άλλο, γεννιέται έτσι στον αναγνώστη υποψία πως ο Καντ δεν λέει όλα όσα σκέφτεται, γιατί τα επιχείρηματα του Έρχαρτ είναι εξαιρετικά καντιανά. Αυτή την εντύπωση ενισχύει μια παρατήρηση του Έρχαρτ που χαρακτηρίζει επαρκέστερα από τον Καντ μια θέση του Καντ. Δικαίως τιμωρούνται οι ηττημένοι επαναστάτες, μας είπε ο Καντ, αλλά ο Έρχαρτ εξηγεί γιατί. Μια ηθικά δίκαιη επανάσταση σε καιρό όπου είναι πολιτικά ανέφικτη, είναι λάθος να πραγματοποιείται, μας λέει. Διακρίνει έτσι δύο επίπεδα, του ηθικού και του πραγματολογικού, και ορίζει την πολιτική ως το πεδίο όπου το πραγματολογικό σχετίζεται, υπάγεται στο ηθικό. Αυτό όχι μόνο λύνει το ζήτημα του φαινομενικού ίσως σχετικισμού του Καντ, που φαινόταν να καταδικάζει την επανάσταση στο όνομα ενός εκάστοτε ισιώδης δικαίου, αλλά στηρίζεται στην βασική διάκριση του Καντ του ίδιου μεταξύ του κανονιστικού
και του πραγματολογικού. Για παράδειγμα, οι γυναίκες είναι κανονιστικά απόλυτα ίσες με τους άντρες, σύμφωνα με τον Καντ. Κανονιστικά. Πραγματολογικά δεν είναι ίσες. Αυτή η διάκριση τον επιτρέπει να λέει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, για παράδειγμα, για τις σχέσεις των φίλων. Επιπλέον, φωτογραφίζεται έτσι ένα χαρακτηριστικό της πολιτικής πράξης, ότι η ηθικότητα της πράξης εξαρτάται εν τέλει από την επιτυχή ή μη έκβασή της, που θα αναπτυχθεί αργότερα σε γνώρισμα της πράξης καθ' αυτής από τον Έγελο και την Αιγελιανή παράδοση. Αυτό μια άλλη φορά. Για τον Έρχαρτ, αν ο λόγος της Επανάστασης είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι νόμιμη, όποιες και αν είναι οι συνέπειές της. Αλλά νόμιμη ως ηθική εξέγερση. Πράγμα που ωστόσο δεν ισχύει σχεδόν ποτέ, μας λέει, εκτός εάν υπάρχει ηθική παιδεία, δηλαδή ενδιαφέρον για το δίκαιο καθ' αυτό. Όταν συμβαίνει δε αυτό, όταν ο σκοπός είναι ηθικά δίκαιος, τότε ισχυρίζεται ο Έρχαρτ, η επανάσταση δεν είναι αξιόπινη πράξη, γιατί νικώντας εισήγαγε τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν τιμωρείται, όχι γιατί η κυβέρνηση είναι δική της, αλλά γιατί η κυβέρνηση που είναι δική της είναι δίκαιη. Δικαιότερη τέλος πάντων. Ενώ αν αποτύχει, προκάλεσε την εκ νέου παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων του λαού, αντίπεινα, και γι' αυτό τον λόγο τιμωρείται δικαίως. Ο Έρχαρτ εξάγει με αυστηρότητα τα συμπεράσματά του από την θέση αυτή. Πρέπει η ιδιοκτησία να γίνει αβέβαιη στην Επανάσταση. Όλες οι δίκες πρέπει να αναθεωρηθούν, μετατρέποντας πρώην εγκλήματα σε ανδραγαθήματα. Κυρίως δεν υπάρχει καν λαός, δηλαδή έθνος στα γερμανικά, η συνήθεια των Γερμανών εκείνη την εποχή όταν λένε λαός, αυτό έχει οδηγήσει σε διάφορες παρανοήσεις, είναι το αντίστοιχο του nation, του γαλλικού. Δεν υπάρχει λοιπόν λαός, όσο υπάρχει διαφορά μεταξύ ευγενών και λαού νομικά αναγνωρισμένη. Και το δικαίωμα του λαού να συγκροτηθεί ως λαός, δηλαδή ως έθνος, στρέφεται νομίμως κατά αυτόν που δεν τον αφήνουν να αποκτήσει την απαραίτητη παιδεία για να συνειδητοποιήσει και να θελήσει να άρει αυτή την κατάσταση. Αυτόν που το διατηρούν ηλίθιο, μας λέει, δηλαδή σε κατάσταση άγνοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Έρχαρτ είναι ένας γνήσιος καντιανός επαναστάτης, μπορούμε να πούμε. Δεν μας εκπλήσει η διαπίστωση ότι το 1793, σχολιάζοντας το βιβλίο του Λαμποεσί περί θεολοδουλίας, θεωρεί ότι οι αρχαίοι δημοκράτες ήξεραν τι είναι αληθινά η ελευθερία, ενώ η Γαλλική Επανάσταση δεν το έχει ακόμα μάθει. Είναι επειδή οι αρχαίοι μετέχουν της εξουσίας και απορρίπτουν την τυραννία, ακόμη και αν ασκείται προς όφελος του λαού. Σε αυτό ο Έρχαρτ διαφωνεί με τον Καντ, ο οποίος αντίθετα θέλει μια τυραννία που να ασκείται προς όφελος του λαού, ως καλύτερη, λιγότερο ταραχώδη κτλ. Κτλ. Από την Επανάσταση, και με όλη την παράδοση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπου το ζητούμενο είναι ακριβώς η εξέβρεση εγγυήσεων ικανών να εξασφαλίσουν ότι οι ασκούντες στην εξουσία θα την ασκήσουν σαν να την ασκούσαμε εμείς οι ίδιοι. Στους στοχασμούς του, ο Καντ λέει: οι υπήκοοι δεν μπορούν ποτέ να αντιταχθούν ή να αντισταθούν, δηλαδή να αρνηθούν να πράξουν το ηθικώς απαγορευμένο. Δεν μπορούν να αρνηθούν να πράξουν το ηθικώς απαγορευμένο. Γιατί από τη σκοπιά την Καντιανή, που είναι και του Έρχαρτ, αυτό που δικαιολογεί την επανάσταση για τον Έρχαρτ, αλλά δεν τη δικαιολογεί για τον Καντ, είναι να σε υποχρεώσει η εξουσία να κάνεις κάτι που είναι ανήθικο. Σε αυτό το σημείο διαφωνεί πλήρως με τον Έρχαρτ, που θεωρεί πως ό,τι πράττω είναι υπευθύνη μου, ακόμα και αν εκτελώ διαταγές. Δυστυχώς, η άποψη του Καντ στηρίζει το αίτημα του Άιχμαν ότι υπήρξε Καντιανός. Εκτελούσα διαταγές, είπε ο Άιχμαν, παιδιά. Ενώ ο Έρχαρτ δεν θα επέτρεπε μια τέτοια χρησιμοποίηση. Ο Καντ παραμένει σχετικιστής σε ό,τι αφορά την πραγμάτωση του δικαίου, διότι δεν εμπιστεύεται την ηθική αγανάκτηση, την ηθική βάση ως πολιτική. Όπως λέει στο κείμενό του για την αιώνια ειρήνη του 1795, ο ηθικός πολιτικός είναι αξιέπαινος γιατί ηθικοποιεί την πολιτική. Εισάγει ηθικότερες πολιτικές όταν αντιστοιχούν στην βούληση όλων και έχει ως κριτήριο το δίκαιο, όχι το αγαθό. Ενώ ο ηθικολόγος πολιτικός είναι αξιόμεμπτος γιατί προκρίνει τον γνώμονα fiat justitia pereat mundus, δηλαδή να πραγματοθεί η δικαιοσύνη και ο κόσμος να σχαλάσει. Δηλαδή, πολιτικοποιεί την ηθική. Και γι' αυτό η Επανάσταση είναι άδικη και δίκαιη η ποινή των ηττημένων. Δηλαδή, η ποινή εκείνων που προέκριναν τον θάνατο των απατεώνων. Όπως λέει εδώ. Στο στόχαστρό του έχει προφανώς τους ηθικά άμεμπτους πολιτικούς που διέπραξαν φρικαλαιότητες, τον Ροβεσπιέρο και τους Ιακωβίνους. Αντιτάσσεται έτσι κάθετα όχι στον Έρχαρτ,
αλλά σε κάποιον που δέχεται την κριτική του Έρχατ του 1795 επίσης, στο Φίχτε και στο βιβλίο του 1993 τώρα, δηλαδή κατά την περίοδο της τρομοκρατίας, με τον τίτλο «Συμβολές για τη διόρθωση των κρίσεων του κοινού για τη Γαλλική Επανάσταση», δημοσιευμένο ανωνύμως. Σε μια επιστολή του, του 1995, ο Φίχτε γράφει «Το σύστημά μου είναι το πρώτο σύστημα της ελευθερίας. Όπως το γαλλικό έθνος ελευθέρωσε την ανθρωπότητα από τις υλικές αλυσίδες, το σύστημά μου την απελευθερώνει από το ζυγό του πράγματος αυτού τούτου, των εξωτερικών επιρροών, καθώς οι αρχές του καθιστούν τον άνθρωπο αυτόνομο «ον». Ενώ έγραφα το βιβλίο μου για την Επανάσταση, εμφανίστηκαν μέσα μου τα πρώτα σκυρτήματα, οι πρώτοι ιονοί του συστήματός μου. Ο Φίχτε θεωρεί πως η βασική συμβολή του Καντ είναι η ηθική αυτονομία που λυτρώνει τον πράττοντα άνθρωπο ως καθαρό υποκείμενο από τον ζυγό της εμπειρίας. Και έτσι την ώρα που οι Γερμανοί διαφωτιστές στρέφονταν προς την κριτική του Μπέρκ στην Επανάσταση από τη σκοπιά της εμπειρίας, διότι φρύτουν με την τρομοκρατία, ο ίδιος ως καντιανός συνεπής με την αρχή της ελευθερίας του υποκειμένου, στρέφεται προς τον καντιανό ηθικό νόμο ως κριτήριο για να κρίνει την Επανάσταση. Αυτό σημαίνει πως η πολιτική και το δίκαιο υπάγονται σε κάτι βαθύτερο που αίρει την απόλυτη ισχύ της ιδιοκτησίας, το φυσικό δίκαιο, το οποίο παραμένει ενισχύ και στην πολιτική κατάσταση, όπως και στη σκέψη του Σπινόζα, δεν αίρεται από την πολιτική κατάσταση, και το οποίο με τη σειρά του κυρώνει τον μοναδικό ιδιοκτήτη μας, λέει, που είναι το καθαρό εγώ, και το οποίο αναγνωρίζει έτσι, όπως στη σκέψη του Λοκ ήδη, μόνο το προϊόν της εργασίας μας ως ιδιοκτησία μας. Αυτό έχει σημασία για τη συνέχεια. Και όχι αυτό που μας εκχωρεί δίθεν η πολιτεία. Ο Γκερού καταλήγει στο κλασικό άρθρο του με θέμα «Ο Φίχτε και η Γαλλική Επανάσταση», ότι ο Φίχτε υπήρξε ο μόνος στην εποχή του που θεμελίωσε την κοινότητα, όχι στην κοινότητα συμφερόντων, αλλά στην καταστροφή των εγωισμών. Πράγμα που φαίνεται καθαρά στην ιδέα ότι οι Γάλλοι επαναστάτες θεμελίωσαν πρώτοι την πολιτεία σε φιλοσοφική βάση, δηλαδή στο υπερβατολογικό εγώ που υπάρχει στον κόσμο ως ηθικό υποκείμενο. Ας δούμε πώς υπερασπίζεται αυτή την άποψη του 1993. Η Γαλλική Επανάσταση, μας λέει, είναι ένα σχόλιο στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Καντιανή Επανάσταση, την ονομάζει και αυτή η Επανάσταση, τη φιλοσοφία του Καντ για την ηθική, που μας δίδαξε τα δικαιώματά μας ως υποκειμένων, είναι βέβαια πιο σημαντική. Και θα ήταν προτιμότερο όλα τα σημερινά κράτη να αλλάξουν εκ των άνω, χωρίς επανάσταση, ώστε να τα αναγνωρίσουν. Αλλά αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Γαλλική Επανάσταση αποπειράθηκε να ιδρύσει την πολιτεία σε αυτά τα δικαιώματα, δηλαδή στον ορθό λόγο, δηλαδή στο ελεύθερο υποκείμενο, και στο έπραξε δικαίως κατά της εμπειρίας, η οποία δεν είναι παρά η αυθεντία των άδικων νόμων που ισχύουν ως τώρα. Και είναι συνεπώς αντίθετη στην ελευθερία και ευνοϊκή για τις προνομιούχες τάξεις. Το δίκαιο του λαού δεν μπορεί να ζημιώνει το δίκαιο των πλουσίων και των προνομιούχων. Μόνο το συμφέρον τους μπορεί να ζημιώσει, όχι το δίκαιό τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο λαός πρέπει να τους αδικεί και να τους στερεί τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό αδιαφορεί ο Φίχτε για την θέση των ευγενών, των αξιωματικών και των επιχειρηματιών, μας λέει, όσον αφορά την Επανάσταση. Διότι το δέον δεν κρίνεται βάσει του όντος, το δίκαιο βάσει της ιστορίας, το δέον εδράζεται στο εγώ μας όπως θα ήταν εκτός εμπειρίας. Όχι στα γεγονότα, με εξαίρεση το γεγονός το ίδιο της ελευθερίας, το οποίο είναι αντικείμενο της εσωτερικής μας εμπειρίας. Το αν είναι φρόνιμο να επαναστατήσουμε είναι άλλο θέμα. Αφορά το δικαστήριο της ιστορίας, που δεν κρίνει το γεγονός βάσει του νόμου, αλλά τον νόμο βάσει του γεγονότος. Αλλά και αυτό είναι αβέβαιο. Ο Ρουσό, μας λέει ο Φίχτε, κατηγορήθηκε ότι ήταν ονειροπαρμένος βάσει της εμπειρίας. Και μετά από λίγο έγινε η Επανάσταση. Η οποία έδειξε ότι δεν ήταν τόσο πολύ ονειροπαρμένος. Βλέπουμε συνέχεια την εμπειρία της Επανάστασης, πόσο σημαντική είναι για όλο αυτό το σκεπτικό που. Τα διαφορετικά σκεπτικά που βρίσκουμε εδώ πέρα. Και αυτό συμβαίνει διότι ο λόγος είναι ισχυρότερος από τη φρόνηση. Εδώ έχουμε μια ερμηνεία του «Ελευθερία ή θάνατος». Ένα σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης που δανείστηκε μετά η Ελληνική. Έτσι. Ο λόγος είναι ισχυρότερος από τη φρόνηση, καθώς ο λόγος μπορεί να προτιμήσει το θάνατο από την απώλεια της ελευθερίας και τον προτιμά διότι έχει στόχο την ελευθερία που είναι προσωπικό θέμα του υποκειμένου και αδιαφορεί για το τι τον συμβουλεύουν οι άλλοι για το καλό του.
δηλαδή για την ευδαιμονία του. Αυτά όμως σημαίνουν ότι δικαιούμαστε και οφείλουμε να αλλάξουμε ένα άδικο πολίτευμα, ειδικά όταν στηρίζεται στην ιστορία και όχι στην προσωπική μας συγκατάθεση. Ο πολιτισμός είναι η κυριαρχία του καθαρού εγώ, που είναι ελεύθερο, πάνω στο αισθητό εγώ, που είναι δούλος, αλλά μέσω της προσαρμογής του δεύτερου στο πρώτο, και υπ' αυτό το πρίσμα διδασκόμαστε από τον πόλεμο, από την τυραννία, αλλά παρά τη θέληση του τυράννου, εναντίον του. Όμως ο πολιτισμός ορίζεται έτσι ως η πολιτική μορφή της ελευθερίας, που δεν είναι υπερβατολογική, δηλαδή δεν αξιώνει να είμαι ανεξάρτητη αιτία των φαινομένων, δεν είναι θεϊκή, δεν αξιώνει να μην εξαρτώμαι από τίποτα, αλλά αξιώνει να υπάγομαι σε νόμους που αναγνωρίζω είναι αυτονομία. Αν συμμορφώσει την εγωιστική φύση μας και τα συμφέροντά της στα κελεύματα του υποκειμένου που είμαι προσωπικά εγώ, τότε θα θέλω μόνο το καλό και θα μπορώ να πράττω ό,τι θέλω, γιατί θα θέλω μόνο το καλό. Αν έχω συνεπώς αλλάξει το πολίτευμα που διέπει τα εγωιστικά συμφέροντα. Η ιδιοκτησία δεν παρέχεται από το κράτος, σε αυτό το σχήμα του Φίχτε, όπως νομίζουν οι συντηρητικοί, αλλά και οι εξισωτιστές από την άλλη μεριά, διότι παρέχεται από τον ορθό λόγο, άρα από την προσωπική εργασία. Το κράτος εξασφαλίζει μόνο την κληρονομιά, που αυτό δεν εξασφαλίζεται από την εργασία, είναι παραβίαση αυτής της, του ορισμού της εργασίας, της ιδιοκτησίας. Ο πολιτισμός που μας επιτρέπει να είμαστε ελεύθεροι δεν μας δόθηκε από το κράτος, μας δόθηκε ο αιωνή πολιτισμός που μας υποτάσσει το κράτος. Το κράτος όμως μας μετατρέπει σε μηχανές αντί για ενεργά πρόσωπα. Αυτά εκβάλλουν στην άποψη ότι η κοινωνία των υποκειμένων ως νόμιμων ιδιοκτητών των καρπών της εργασίας τους υπάρχει ανεξαρτήτως του κράτους, ότι τα σχολεία είναι κοινωνικοί και όχι κρατικοί θεσμοί, και άρα ότι η επανάσταση είναι νόμιμη ήδη σε ατομικό επίπεδο, διότι ο καθένας δικαιούται να βγει από το κράτος διατηρώντας την ιδιοκτησία του και να υπογράψει τι, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, για την ακρίβεια ένα πολιτικό συμβόλαιο. Κάθε επανάσταση βάσει της ελεύθερης βούλησης είναι λοιπόν νόμιμη και το αποδεικνύει η ύπαρξη, αυτό το επιχείρημα είναι ενδιαφέρον, των Εβραίων, του στρατού και των Ευγενών. Τι κοινό έχουν αυτά οι τρεις ομάδες? Είναι ομάδες που έχουν εσωτερικό κοινωνικό συμβόλαιο σύμφωνα με το Φίχτε. Άρα είναι κράτη εν κράτη, ναι, άλλη κατάληξη. Άρα, γιατί να μην υποθέσουμε ότι η Γαλλική Επανάσταση δεν ανέτρεψε το προϋπάρχον κράτος, έφτιαξε δίπλα ένα άλλο κράτος. Άρα, παρακάμπτει μόνο το πρόβλημα της ρήξης, δεν υπήρχε ρήξη της νόμιμης τάξης, εμφανίζεται μια άλλη νόμιμη τάξη, ένομη τάξη. Η διαφορά είναι ότι η Επανάσταση του ορθού λόγου ιδρύει ένα κράτος που δεν στηρίζεται στο ιδιαίτερο συμφέρον ενός λαού, ενός σώματος πολιτών ή μιας τάξης, και τούτο σημαίνει ότι είναι κατά μείζον λόγο δίκαιη. Αυτό σημαίνει ειδικά ότι δεν επιτρέπεται η ανισοκατανομή του πλούτου να στερεί κανέναν από τα προστοζήν. Ο καθένας πρέπει να έχει τα αναγκαία, είναι ένα αναπαλωτρίωτο ανθρώπινο δικαίωμα, σύμφωνα με το Φίχτε. Εκτός βέβαια αν αρνείται να εργαστεί, όπως οι σημερινοί ευγενείς και προνομιούχοι. Αλλά ο Φίχτε δεν απαιτεί βίαιες αγροτικές μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη αυτού του σκοπού, προκρίνει ένα πιο ήπιο μέσο, τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης της αγοράς ενάντια στους ευγενείς που δεν είναι οι πραγματικοί ευγενείς άνθρωποι και στους ιερείς που δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί. Ο Φίχτε θεωρεί πως κάθε άνθρωπος ξαναγίνεται ελεύθερος μόλις θελήσει να είναι ελεύθερος, δικαιολογώντας έτσι την υποχρέωση που επέβαλαν οι Ιακωβίνοι στους ιερείς να ορκιστούν πίστη στη δημοκρατία αλλά και τη δίμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ο Φίχτε δικαιώνει έτσι, γιατί όλα αυτά είναι θεωρητικές κατασκευές που έχουν κάθε φορά ένα πάτημα για να δικαιολογήσουν ή να αντιταχθούν σε κάτι συγκεκριμένο που έχει συμβεί εκείνη την εποχή. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό. Και είναι και πολύ συγκεκριμένο αυτό, ναι, που πάνε, ναι, να θεωρητικοποιήσουν ή να αντιταχθούν. Ακριβώς. Είναι η ίδια η Επανάσταση. Ναι. Είναι το κόντεξ της Επανάστασης. Και συγκεκριμένα αυτό... μέτρα της. Είναι μεγάλη ιστορία στην Γαλλική Επανάσταση που υποχρεώσαν. Το θέμα της εργασίας που πολύ σωστά έθεσες προηγουμένως, ναι, για τους ευγενείς. Βέβαια, οι ευγενείς δεν δουλεύουν και δεν αποδίδουν φόρους. Στις ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, ο Φίχτε δικαιώνει έτσι το 1993 την πολιτική επανάσταση και ως απελευθέρωση των μελών της πολιτείας,
που είναι ελεύθερα υποκείμενα και τη βίαιη προσαρμογή των σχέσεων των ιδιωτών, των συμφερόντων, των ιδιοξιακών σχέσεων, που προσαρμόζει την πολιτική διευθέτηση των προπολιτιακών δικαιωμάτων, δηλαδή το κληρονομικό κυρίως δίκαιο, στη δέουσα πολιτική κατάσταση ελευθερίας. Αυτή η θέση θα τον οδηγήσει όμως αργότερα σε άλλες, λιγότερο δημοκρατικές ατραπούς. Το 1800 θα δώσει στο κράτος υπέρογγες εξουσίες, ώστε να σχεδιάζει κατά λεπτός την πορεία της οικονομίας. Αργότερα πάλι θα γίνει εθνικιστής, το είπαμε πριν, έτσι, στους λόγους προς το γερμανικό έθνος. Και ήδη το 1998, στο θεμέλιο του φυσικού δικαίου, θα δώσει τεράστιες εξουσίες στην αστυνομία, η οποία αναλαμβάνει να καθυποτάξει τις εγωιστικές τάσεις στο γενικό νόμο της ελευθερίας. Αυτά τα έργα θα επηρεαστούν όμως βέβαια από ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, ιδίως στη Γαλλία, όπου έρχεται το αστικό Θερμιδόρ, η αυτοκρατορία του Ναπολέοντα, που θυσιάζει την πολιτική ελευθερία στην προστασία των ιδιωτικών δικαιωμάτων και η παλινόρθωση των ορίζοντα. Ο Έρχαρτ θα ασκήσει κριτική στον Φίχτε, τονίζοντας ότι η ιστορία είναι το πεδίο πειραματισμών της πολιτικής, άρα έχει μια βαρύτητα για αυτήν, όπως φαίνεται από την ύπαρξη μιας πραγματικής κοινωνίας πολιτών που διαφέρει από την ιδεατή που επικαλείται ο Φίχτε κατά των ιστορικών κρατών. Οι στρατηγικές που προτείνει είναι να θεωρηθούν προσωρινά, η στρατηγική που προτείνει ο Έρχαρτ τώρα, είναι να θεωρηθούν προσωρινά ισχύοντες νόμοι, και η κατανομή των ιδιοκτησιών ως εξαιρέσει το φυσικό δίκαιο, γιατί προκειμένου να μην καταστραφούν οι άνθρωποι στην πορεία τους προς τη δίκαιη πολιτεία. Με άλλα λόγια, η οικονομία πρέπει να επιβιώσει για να μπορεί να αλλάξει. Οι δεμοί όλοι θα πεινάσουν. Πράγμα που συνέβαινε τότε όντως στη γειτονική Γαλλία. Το κριτήριο που απομένει για να δικαιολογηθεί η επανάσταση είναι, το ξέρουμε, η δυνατότητα ημί της ηθικής. Ο Έγελος θα συνοψίσει αυτή την κριτική κατηγορώντας τον Φίχτε ότι ακολουθεί την αρχή Fiat Justitia Pereat Mundus, την ξαναείπαμε αυτήν, αλλά δεν θα ενσωματώσει αυτή την κριτική στη δική του σκέψη ως μια υποχώρηση έναντι της πραγματικότητας, θα αλλάξει τη φιλοσοφική αρχή έτσι ώστε να απαιτεί το τυχαίο να υπάρχει έναντι του ορθολογικού. Όπως ο Καντ δεν αρκούνταν στο να θεωρεί τον πολιτικό ηθικό λόγο αυτόν που πολιτικοποιεί την ηθική αντί να ηθικοποιεί την πολιτική μη ρεαλιστή, και τον κατηγορούσε ως ανήθικο, διότι αδιαφορεί για τις επιπτώσεις, για το pereat mundus, έτσι και ο Έγελος θα κατηγορήσει τον για ανορθολογισμό, πράγμα που εκείνη την εποχή είναι περίπου το ίδιο, το σχέδιο επιβολής του ορθού λόγου στα εγωιστικά άτομα δια της βίας. Αλλά μέχρι να καταλήξει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, που η εκτέλεσή του συναντά πλήθος δυσκολιών, θα πορευτεί έναν κοινό δρόμο με το φίλο του για ένα διάστημα και σε ένα διάστημα συνεργάτη και μάλιστα πνευματικού καθοδηγητή του, Σέλινγκ, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος πόσο απορριτικό είναι το σχέδιο επιβολής της ελευθερίας των υποκειμένων, δηλαδή του ορθού λόγου. Το 1810, στις διαλέσεις της Στουτγάρδης, ο Σέλινγκ εκφέρει μια ιδιαίτερα απαισιόδοξη γνώμη για το κράτος που στηρίζεται στην εμπειρία των αποτυχημένων πια προσπαθειών εδραίωσης ενός κράτους ελεύθερων υποκειμένων από τη Γαλλική Επανάσταση. Το κράτος περιέχει μια εσωτερική αντίφαση. Είναι μια φυσική ενότητα, δηλαδή μια ενότητα που μπορεί να δράσει με φυσικά μόνο μέσα. Ίσως θα πρέπει να μεταφράσουμε το φυσικά σωματικά εδώ πέρα, μπορεί να δράσει μόνο με σωματικά μέσα ή υλικά μέσα. Έννοια σωματικοποίηση, φαντάζομαι, ναι. Τη πράξη όμως πια. Δεν εννοεί φυσικό με τις την πράξη. Τη πράξη πάνω στα άλλα υποκείμενα, τη πράξη πάνω σε ό,τι εμπερικλεί. Το φυσικό, υπάρχει μια αφισημία στη λέξη φυσικό στα ελληνικά, που δεν υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Φυσικό είναι και το natural, natürliches, naturel, φυσικό είναι και το physis, physique, physical. Το physical είναι σωματικό όμως συνήθως, ενώ το natural είναι το φυσικό, με την έννοια το αντίθετο του μη φυσικού, του αφύσικου, ενώ το άλλο το αντίθετο του πνευματικού. Okay, με αυτή την έννοια σωματικό. Δηλαδή στο Weber το κράτος είναι που μονοπολεί την νόμιμη χρήση σωματικής βίας, όχι φυσικής βίας, γιατί δεν υπάρχει αφύσικη βία. Μπορεί να πει κανείς. Όλες με στη φύση είναι. Τέλος πάντων, κλείνω αυτή την παρένθεση. Το κράτος έχει μια αντίφαση γιατί από τη μια είναι μια φυσική ενότητα, μια σωματική ενότητα, μια υλική ενότητα που μπορεί να δράσει με υλικά μόνο μέσα, ενώ καφιέται ότι μπορεί να παραγάγει μια ηθική κατάσταση. Καν κόπιασαν πολύ μετά τη Γαλλική Επανάσταση για να δείξουν, λέει, ότι είναι δυνατόν να κατασκευαστεί να καταστεί συμβατή, συγγνώμη, με την ύπαρξη ελεύθερων ατόμων,
μια ενότητα, άρα ένα κράτος που στην πράξη μπορεί να είναι μόνο ο όρος της μέγιστης δυνατής ελευθερίας των ατόμων, αυτό όμως είναι κάτι το αδύνατο. Γιατί η απαιτούμενη δύναμη γεννά το δεσποτισμό. Πράγμα που εξηγεί γιατί τα πιο συγκροτημένα πνεύματα, όταν αποζητούν την ιδέα του τέλειου κράτους, καταλήγουν στη θεωρία της του πιο επιβλαβούς δεσποτισμού, όπως ο Φίχτε. Ο Πλάτων. Ή ο Πλάτων, ήμουν έτοιμος να σου πει. Ναι, ο Πλάτων τον αναφέρει επίσης. Θέλησε να φέρει τη γη στον ουρανό μας, λέει. Την ίδια έκφραση βρίσκουμε και στο Φίχτε και με την ίδια έκφραση χρησιμοποιεί ο Χέγκελ στις παραδόσεις του για να περιγράψει το αίσθημα που είχαν οι άνθρωποι όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Σαν να είχε τώρα συμφιλειωθεί η γη με ο ουρανός με τη γη. Αλλά αυτό δεν γίνεται σύμφωνα με το Σέλινγκ, ενώ με τον Χέγκελ μπορεί ενδεχομένως να γίνει. Εξού και η γνωστή έκφραση του Χέγκελ για το κράτος ως το επίγειο θείο, που αποκτά νομίζω μια διαφορετική απόχρωση, να το βάλουμε σε αυτή την συνάφεια. Το 1796 ο Σέλινγκ δημοσίευσε μια νέα παραγωγή, πολύ νωρίτερα λοιπόν, μια νέα παραγωγή του φυσικού δικαίου, όπου θεμελίωνε το δίκαιο στην επιταγή να πραγματοθεί το ανυπόθετο. Δηλαδή η ελευθερία του υποκειμένου. Είχε άλλη γνώμη τότε. Στην επιταγή να είμαι απόλυτα ελεύθερος, υποτάσσοντας κάθε ετερόνομη δύναμη στη δική μου αυτονομία. Αυτό απαιτεί να κηρύξω κύριο της φύσης, δηλαδή υπεράνω φυσικών νόμων. Εμπειρικά όμως αυτό σημαίνει ότι ενώ στοχεύω, λέει, στην ομόνοια των πραγματομένων εμπειρικά υποκειμένων, ξεκινώ από την εμπειρική σύγκρουση της ελευθερίας μου με αυτή των άλλων. Και έτσι καθίσταμε ηθικό άτομο. Έτσι παράγεται το ατόμου μέσα από την ελευθερία. Πριν τον Έγελο, ο Σέλινγκ θα την παραθέσει εδώ την ατομική ηθική στο ανώτερο από μια άποψη ήθος που δεν προϋποθέτει μόνο ότι εγώ είμαι ελεύθερος αλλά και οι υπόλοιποι. Η ηθική παραμένει όμως ανώτερη στο μέτρο που θέλουν να είναι ελεύθεροι οι άλλοι για να είμαι εγώ ελεύθερος, όπως μια γνωστή φράση του Μπακούνιν, θέλοντας όμως οι άλλοι να είναι ελεύθεροι όπως εγώ, πράττω όπως θα μπορούσαν να πράξουν οι άλλοι αν ήσαν ελεύθεροι. Έτσι αντιμάχομαι τις ατομικές, δηλαδή αγωιστικές βουλήσεις και για να μην υπάγομαι σε καμία, υπάγομαι στην καθολική βούληση της ηθικής. Αυτή η υπαγωγή είναι το δίκαιο και από αυτήν παράγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το φυσικό δίκαιο γενικώς, σε αυτό το εγχείρημα του νεαρού Σέλινγκ. Όμως το φυσικό δίκαιο αυτό καταστρέφεται, μας λέει, στο μέτρο που γίνεται δικαίωμα καταναγκασμού και άρα εξαρτάται από τη φυσική δύναμη. Έχει ήδη δηλαδή το πρόβλημα που θα θεωρήσει καταλυτικό στη συνέχεια. Το ζητούμενο είναι λοιπόν να βρεθεί μια κατάσταση όπου η φυσική σωματική δύναμη είναι πάντα από τη μεριά του δικαίου. Αυτό ακριβώς το πρόγραμμα είναι που ο Σέλινγκ θεωρεί αδύνατο στη συνέχεια. Απραγματοποίητο εν ώψη της εμπειρίας της Επανάστασης. Τα υποκείμενα δεν μπορούν να επιβληθούν στα άτομα, η ηθική στα συμφέροντα, η ελευθερία στον καταναγκασμό, παρά μόνο μέσω καταναγκασμού, άρα συμφερόντων, άρα εγωισμού. Όπως λέει ο Ζαντ Κιούλερ, ένας μελετητής της πολιτικής σκέψης, σημαντικός του Σέλινγκ, η φιλοσοφία για το Σέλινγκ ταυτίζεται μεν με την Επανάσταση, αλλά ομολογεί την ανυμπόρεια της απέναντι στο πρόβλημα της πολιτικής εξουσίας. Διότι η αυτόματη αυτορύθμιση που ο Σέλινγκ πίστευε ακόμη το 1996 πως θα εναρμονίσει το άτομο και την κοινωνική ειρήνη δεν προέκυψε ιστορικά. Αυτό το αδιέξοδο οφείλεται ίσως σε μια σύγχυση. Κινεί σε όλους τους ωστόρα στοχαστές. Όλοι διαβάζουν την Επανάσταση ως εγκαθίδρυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενάντια στο κράτος, όπως τονίζει ο Ζαντ Κιούλερ, παρόλο που διαπιστώνουν ότι στην κοινωνία οι εγωιστές δρόντες χαντακώνουν αυτή την πραγμάτωση. Και λογικά καταλήγουν είτε στο σχέδιο επιβολής από το κράτος μιας ηθικότερης συμπεριφοράς στα άτομα της κοινωνίας, όπως ο Φίχτε, είτε στην παρέτηση από ένα σχέδιο με τόσο δεσποτικούς όρους πραγμάτων, όπως ο αντιφιχτεϊκός Σέλινγκ. Ο Σέλινγκ θα στραφεί προς τις κοινότητες του παρελθόντος, που ρυθμίζανε καλύτερα τον εγωισμό, χάρη κυρίως στο θρησκευτικό πιστεύω τους, ακολουθώντας το ρεύμα του γερμανικού ρομαντισμού, στο οποίο ο θαυμαστής της Επανάστασης νεαρός Φρυδερίκο Σλέγκελ καταλήγει να ακολουθεί το δρόμο του Νοβάλης προς τον καθολικισμό και τον Μεσαίωνα.
Μόνο ο Έγινος, λέει ο Ζαντ Κιούλοχ, θα ακολουθήσει άλλο δρόμο. Όχι ακριβώς. Ο Έρχαρτ είχε προηγηθεί. Παρά τις διαφορές τους, ο στοχαστής της ηθικής δικαιολόγησης της Επανάστασης και ο μετέπειτα θεωρητικός του νεωτερικού κράτους, έτσι τουλάχιστον χαρακτήρισε ο Μάρξ, έχουν κάτι κοινό στο ότι στηρίζονται στην αυτόβουλη αποποίηση του εγωισμού από τα άτομα, όπως θα δούμε τελειώνοντας, και έτσι όπως ξέρουμε, θα παραμείνει ο Έγελος θειασότης της Γαλλικής Επανάστασης, θεωρώντας την, όπως ο Έρχαρτ, ένα δικαιολογημένο ιστορικό συμβάν και πιθανόν το σημαντικότερο της παγκόσμιας ιστορίας. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Στο γνωστό του και καλό βιβλίο, που υπάρχει σε μια εξαίρετη ελληνική μετάφραση, «Ο Έγελος και η Γαλλική Επανάσταση», ο Ρίσκερ λέει ότι δεν υπάρχει, άμα δεν ευλογήσουμε τα γένια μας κτλ. Δεν υπάρχει άλλη φιλοσοφία, μας λέει, που να είναι τόσο πολύ φιλοσοφία της Επανάστασης, ως αυτό το σημείο μέχρι τα ενδότερα κίνητρά της. Ο ίδιος όμως ο Έγελος θεωρεί πως ο Κάντ εξέφρασε τη σκέψη την ίδια αρχή που εκφράστηκε στην πραγματικότητα από τη Γαλλική Επανάσταση. Οι δύο απόψεις συμβιβάζονται. Αρκεί να δεχτούμε το γενικό πλαίσιο που έβασε στην αρχή, ότι τι είναι η Επανάσταση, είναι προσπάθεια πραγμάτωσης του ορθού λόγου, δηλαδή των ελεύθερων υποκειμένων. Ο νεαρός Έγελος, φοιτητής θεολογίας στην Τιούμπιγκεν και επιστήθιος φίλος του Χέλντερλιν και του Σέλινγκ, δεν έδειχνε σε αντίθεση με τους δύο φίλους του ιδιαίτερη ροπή προς τη φιλοσοφία, αλλά προς την πολιτική. Έχει τη σημασία του αυτό τώρα. Ήταν 19 το 1789 και ονειρευόταν να μεταλαμπαδεύσει την επανάσταση στη χώρα του. Διάβαζε Ρουσό τα βράδια, μελετούσε κυρίως τα ηθικά έργα του Καντ και έγραφε κείμενα εμπνευσμένα από την αρχαία πόλη των Αθηνών και της Ρώμης. Τα λεγόμενα θεολογικά νεανικά του κείμενα είναι στα αλήθεια κείμενα που προσπαθούν να απαντήσουν στο πολιτικό ερώτημα της κατάλληλης ερμηνείας της θρησκείας προκειμένου να προετοιμαστούν οι νόες των ανθρώπων για μια πολιτική απελευθέρωση. Και γι' αυτό συνοδεύονται από κείμενα ανάλυσης της πολιτικής κατάστασης της Γερμανίας, αλλά και για την προσπάθεια φιλελευθερωποίησης της Βιρτεμβέργης, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του, γιατί τότε είναι χωρισμένη σε κρατήδια η Γερμανία, για την εκμετάλλευση του καντονίου του Βο στην Ελβετία από την αριστοκρατία της Βέρνης, και σε αντίθεση με τον Σέλινγκ, ο Έγελος δεν θα πάψει ποτέ να πραγματεύεται πολιτικά ζητήματα, όπως λόγω χάρη την εκλογική μεταρρύθμιση της Αγγλίας λίγο πριν πεθάνει. Ενώ για ένα διάστημα θα είναι και διευθυντής πολιτικής εφημερίδας. Αλλά επίσης δεν θα πάψει ποτέ να πραγματεύεται τη φιλοσοφική σημασία της πολιτικής. Το 1807, στη φαινομενολογία του νου ή του πνεύματος, παραχωρεί στην περίοδο της τρομοκρατίας, όπως θα δούμε καλύτερα την επόμενη φορά, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην απόδοση σημασίας στην επανάσταση μέσα στην πορεία ιστορικής διαμόρφωσης της σκέψης του νου. Και την τοποθετεί στο σημείο εισόδου στη σκοπιά του Καντ, που την ονομάζει ηθικότητα. Πράγματι, μπορούμε να πούμε ότι για τον όριμο Έγελο, το μεγαλείο αλλά και το ελάττωμα της Επανάστασης έγινε στο ότι υπήρξε μια ηθική εξέγερση. Αυτό είναι το μεγαλείο της, διότι αγγίζει το βαθύτερο εαυτό της ανθρωπότητας, που είναι ηθικός. Και γι' αυτό συγκλονίζει όλους τους θεατές της. Αυτό είναι όμως και το ελάττωμά της, γιατί παραβλέπει το αντικειμενικό συμπλήρωμα αυτής της νέας ηθικής τάσης, απαραίτητο για την πολιτική οργάνωση, τους θεσμούς. Ο Μοντεσκιέ θεωρούσε, λίγο πριν, πως η πολιτική αρετή έχει χαθεί στην νεωτερικότητα και την έχει αντικαταστήσει το οικοδόμημα της νεότερης μοναρχίας, με τα μεσαία σώματα, στρώματα, κοινοβούλια. Η εμπειρία του Έγελου, θεατή της Γαλλικής Επανάστασης, εδώ πραγματικά είναι κέρια η διαφορά, είναι ότι η αρετή ξαναζεί, όπως γράφει άλλωστε ο Γερμανός Ιακωβίνος Γεωργ Φόρστερ, τον οποίο διαβάζει ο Χέγγελ, αλλά της λείπει τώρα η άλλη πλευρά, η ικανότητα να σταθεροποιείται σε νόμους, σε πολιτιακές ρυθμίσεις. Σε ορθολογικές βέβαια πλέον εξειδικεύσει και διερεύσει της μάζας των πολιτών. Τώρα πραγματώνεται για πρώτη φορά η ορθή σκέψη του Ρουσό ότι η πολιτεία θεμελιώνεται στη βούληση, άρα στην ίδια τη σκέψη. Δηλαδή ότι η πολιτεία μας λέει πρέπει να μοιραστεί την τύχη της φύσης, συγγνώμη, ότι ο ορθός λόγος τη διέπει, και τούτο είναι κοσμοϊστορική σημασία γεγονός. Τα ελεύθερα υποκείμενα αναλαμβάνουν να ιδρύσουν μια κοινότητα που για πρώτη φορά δεν θα είναι μια ουσία της οποίας τα άτομα θα είναι μόνο συμβεβικότητα, όπως συνέβαινε στα αρχαία κράτη,
αλλά στη δομή της οποίας θα αναγνωρίζεται πως αυτά υπήρξαν ανέκαθεν εκείνα που τη δημιουργήσανε. Το άτομο που διέλυσε την παραδοσιακή κοινότητα με τον εγωισμό του μπόρεσε να τη διαλύσει γιατί αυτό ήταν που τη στήριζε. Και για τον ίδιο λόγο αυτό μπορεί να τη συγκροτήσει έχοντας όμως πια συνείδηση του ότι αποτελεί δικό του έργο. Όμως η πρώτη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση μοιραία θα αποτυχαίνει διότι η συνείδηση αυτή δεν είναι ακόμα ακριβής, ακριβώς γιατί είναι ακόμα μόνο ηθική. Ο Έγερος θεωρεί ότι τα άτομα παραμένουν άτομα, ατόμε, δηλαδή με τη δημοκρίτια σημασία του όρου, μονάδες δημοκρίτιες, στο πλαίσιο του φιλελευθερισμού και ότι και έτσι συγκρούονται με την πολιτεία που φιλοδοξούν να ανακατασκευάσουν. Και ας έχουν το σωστό σχέδιο να ιδρύσουν την πολιτεία στη διανοητική αρχή, που δεν είναι ούτε το κοινωνικό ένστικτο, ούτε η θρησκεία, ούτε η ασφάλεια της ιδιοκτησίας, αλλά η ταυτότητα με την αυτοσυνειδησία μας. Το υπερβολικό εγώ που λέγαμε στην αρχή, το υποκείμενο κτλ. Αυτό είναι το σχέδιο κάθε φορά. Ο τρόμος ερμηνεύεται ως επιβολή της αρετής, αλλά με φανατικό τρόπο, διότι νοείται μόνο υποκειμενικά, όχι αντικειμενικά, δηλαδή όχι θεσμικά. Και έτσι μετέπεσε στο διευθυντήριο και τον Απολέοντα που εξέφρασαν την ανάγκη για οργανωμένη διακυβέρνηση. Αλλά τώρα χωρίς το στοιχείο της αρετής, άρα χωρίς την επίμαχη αρχή της υποκειμενικής ελευθερίας. Για αυτά φταίει η αφαιρετική σκέψη με την οποία ορίζεται το άτομο στον φιλελευθερισμό, μας λέει, η οποία δεν του προσδίδει άλλο από την. Άλλο περιεχόμενο από τη δεδομένη ιδιοκτησία του, και έτσι μην μπορώντας να σταθεροποιήσει την ελευθερία του, επιστρέφει κάτω από την ανελευθερία σε θρησκευτικό και πολιτικό συνεπώς επίπεδο. Το περιεχόμενο που λείπει είναι η ελευθερία της συνείδησης και λείπει από τις καθολικές χώρες, ενώ υπάρχει στο λουθυρανό χριστιανισμό. Είναι αδύνατη, μας λέει, η επανάσταση, αλλά μόνο επειδή δεν μπορεί να υπάρξει επανάσταση χωρίς μεταρρύθμιση. Αν πάλι υπάρχει η μεταρρύθμιση, με τη θρησκευτική έννοια του Λούθυρου, έτσι. Βέβαια. Αν υπάρχει τελευταία. Στέκομαι εδώ, δεν μετακινούμε. Αν τα μυαλά έχουν πάψει να υπάγονται στο θετικισμό της πίστης και της πολιτικής οικονομίας, θα λέγαμε, τότε βέβαια μπορεί να γίνει η επανάσταση, αλλά τότε, όπως για τον Καντ ή τον Φίχτε, μπορεί να γίνει από πάνω. Ο Έγελος παραμένει ρεφορμιστής, όπως οι υπόλοιποι στοχαστές, ακόμη και αν δικαιολογούν την επανάσταση. Η επανάσταση σημαίνει ότι το καθαρό εγώ, δηλαδή η σκέψη, είναι τώρα το επίπεδο στο οποίο έφτασε ο νους. Αλλά έχει παραμείνει εγκλωβισμένη στη σοφιστική της σκέψης που κλονίζει τα πάντα. Προέκυψε ένας νέος κόσμος από παραστάσεις, περιγράφει έτσι και την αλλαγή της ιδεολογίας, θα λέγαμε έτσι, ένας νέος κόσμος από παραστάσεις, που παράγονται ως βασίλειο της βούλησης, της βούλησης που θέλει τον εαυτό της και ονομάζεται δίκαιο, αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, αλλά ακόμη δεν έχει βρεθεί, μας λέει, πώς η βούληση φτάνει στον καθορισμό, δηλαδή οι θεσμοί, οι προσδιορισμοί. Η ελευθερία και η ισότητα είναι οι κατηγορίες της κοινωνίας που οφείλουν να επιβληθούν και ονομάζονται ορθώς φυσικό δίκαιο, που θα πει ορθολογικό, μας εξηγεί ο Χέγκελ. Αλλά το πώς θα γίνει, θα πραγματοθεί το φυσικό δίκαιο, δεν το έχει βρει η Γαλλική Επανάσταση και ευελπιστεί ο Χέγκελ θα το βρει η φιλοσοφία. Η γερμανική, μάλιστα, φιλοσοφία. Στα μαθήματά του για τη φιλοσοφία της ιστορίας. Η φιλοσοφία αναλαμβάνει όταν η πολιτεία ιδρύεται σε διανοητική αρχή. Για τον Έγελο, η φιλοσοφία αναστοχάζεται την εποχή της. Τη μεταφράζει σκέψεις. Όταν όμως έχει την τύχη η ιστορία να μην είναι κάτι αδιάφορο στη σκέψη ή κάτι στο οποίο θα όφελε τάχα η σκέψη να συμμορφωθεί, όπως πιστεύουν οι εχθροί της Επανάστασης. Στους οποίους απαντούσε ο Φίχτε, απορρίπτοντας το κύρος της ιστορίας, αλλά είναι η ίδια η επανάσταση. Η ιστορία είναι η ίδια η επανάσταση. Δηλαδή η προσπάθεια πραγμάτως της σκέψης, τότε η φιλοσοφία μεταφράζει σε σκέψη την ίδια την δύσκολη σίγουρα, ανεπιτυχή ως τα τώρα, προσπάθεια πραγμάτωσης της σκέψης. Ο νεαρός Έγελος σκεφτόταν, δέσμιος ακόμα του αρχαίου πρωτίου της πολιτικής αρετής, ότι πρέπει όπως το πλατωνικό πρότυπο να χωριστεί η τάξη των ελευθέρων, αφιερωμένη στον πόλεμο, από την τάξη των αστών, αφοσιωμένη στο εγωιστικό συμφέρον. Όμως το 1805 δέχεται την νεωτερική πραγμάτωση της πολιτικής αρετής, που απαιτεί όλοι να μπορούν να είναι ελεύθεροι, ακόμη και αν η οικονομική τους δραστηριότητα τους οδηγεί να φέρονται ως εγωιστές ιδιώτες.
Αυτό φαίνεται δυσεπίλητο πρόβλημα και είναι. Όμως η ίδια η πορεία της Επανάστασης και μάλιστα το φοβερότερο χρονικό σημείο της, αυτό της τρομοκρατίας, συνηγορεί στα μάτια του υπέρ της δυνατότητας επίλυσής του. Πώς? Οι ιδιώτες σίγουρα δεν μπορούν να αποφασίσουν να ιδρύσουν ένα ελεύθερο πολίτευμα, διότι είναι δέσμοι των ιδιωτικών συμφερόντων τους. Και γιατί ο Έγελος αρνείται τη θεωρία του κοινωνικού συμβολέου. Και γι' αυτό, συγγνώμη, αρνείται τη θεωρία του κοινωνικού συμβολέου, γιατί είναι συμβόλαιο μεταξύ ιδιωτών. Όμως υπακούν στον ενάρετο τύραννο Ρομπεσπιέρον, όταν δια της βίας τους αναγκάζει να αποποιηθούν την ιδιωτική σκοπιά τους και να υποταχθούν στην ισονομία. Έτσι διαβάζει τουλάχιστον το έργο του Ρομπεσπιέρου ο Έγελος. Και τούτο σημαίνει ότι οι ίδιοι υποτάσσονται οικειοθελώς, κι ας μην είναι πάντα συνειδητά, στην αναγκαία για την ελευθερία σχετικοποίηση του εγωισμού τους. Όπως ο Πισίστρατος μας λέει προετοιμάζει τη δημοκρατία στηριζόμενος στο Δήμο, ο Ρομπεσπιέρος προετοιμάζει την ισονομία στηριζόμενος στους πολίτες που πρόκειται να επαχθούν ως ίσοι και ελεύθεροι στον νόμο. Έτσι ο Έγελος, εξελισσόμενος, αρνείται να εγκλωβιστεί στην υπαγωγή της ελευθερίας στις συνθήκες κοινωνικής δυνατότητας της ελευθερίας, που μπορεί να οδηγήσει είτε στο χωρισμό των ικανών ανελεύθεροι από τους άλλους, όπως τα πρώιμα κείμενά του, είτε στην αναμόρφωση της κοινωνίας από ένα δεσποτικό κράτος, όπως τον Φίχτε, το οποίο το δεσποτισμό εξηγεί ο Έγελος ακριβώς λόγω της εξατομικευμένης εικόνας που διατηρεί ο Φίχτε για τα υποκείμενα στην κοινωνία. Η λύση του Έγελου είναι ότι τα εγωιστικά άτομα δεν είναι τόσο εγωιστικά όσο νομίζουν. Και γι' αυτό έριξαν τον Ρομπεσπιέρο μόνον αφότου είχε επιτελέσει το θεμητό έργο του άρσης των ιδιωτικών εγωισμών. Η λύση για τα αδιέξοδα της μόνιμης δικτατορίας τύπου Φίχτε είναι μια προσωρινή δικτατορία τύπου Ρομπεσπιέρου, η οποία δεν φιλοδοξεί να καταργήσει τον εγωισμό στην κοινωνία, αλλά μόνο να τον καταργήσει στην πολιτική, δηλαδή να χωρίσει μέσα στο ίδιο άτομο τον πολίτη από τον αστό. Ο τρόπος που επιβάλλεται η ελευθερία μπορεί να είναι ανελεύθερος, αλλά μόνο προσωρινά και επιφανειακά, όπως στην περίπτωση της Επιτροπής Δημόσιας Σωτηρίας, που ήταν μόνο μια επιτροπή της Βουλής με υπεύθυνο τον Ρομπεσπιέρο. Το λάθος του Ρομπεσπιέρου, μας λέει, δεν ήταν η δικτατορία της ελευθερίας, ήταν μόνο ότι δεν δέχθηκε να σταματήσει την τυραννία όταν η καθολικότητα της ελευθερίας είχε ήδη επιβληθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να την επιβάλλει ενάντια στην ελευθερία και να μετατρέπει την ελευθερία σε ιδιαίτερο συμφέρον την ίδια. Η νεωτερική εποχή είναι η εποχή ανάδυσης των εγωισμών, των ιδιωτών, των αστών. Όμως αυτό δεν αποτελεί στα αλήθεια εμπόδιο, αλλά ευκαιρία για την ελευθερία. Η λύση δεν είναι η ρομαντική αναδίπλωση στις προ-νεωτερικές κοινότητες όπως το Σέλινγκ, αλλά η διαπίστωση ότι η σύγκρουση των ιδιαίτερων συμφερόντων στην νεωτερική κοινωνία των πολιτών οδηγείται στην αυτοανέρεση αυτών των συμφερόντων, όπως έδειξε η νεοσύστατη επιστήμη της πολιτικής οικονομίας, όχι όμως απλώς με την έννοια ότι η αγορά λύνει αυθορμήτως τα προβλήματα που η ίδια δημιουργεί, αλλά με την έννοια ότι η ίδια απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο όπου οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά ως πολίτες, επιβάλλουν στους εαυτούς τους, ως αυτούς, να περιορίσουν τον εγωισμό τους, προκειμένου να είναι οι ίδιοι ελεύθεροι. Διότι συνειδητοποιούν ότι δεν είναι ελεύθεροι ως αστεί, αλλά μόνο ως πολίτες. Ο ατομικισμός αυτοαναιρείται. Δεν αυτοαναιρείται το οικονομικό σύστημα των αναγκών που μας δένει όλους στην αναγκαιότητα των φυσικών μας αναγκών. Και ο ατομικισμός δεν αυτοαναιρείται αυτομάτως ή ασυνείδητα, αλλά μέσα από πρακτικές και θεσμούς που καθίσταται δυνατή όταν η κοινωνική σφαίρα των ιδιωτών αυτονομείται στην εωτερικότητα από την οικογένεια, γιατί αυτό επιτρέπει συγχρόνως στην πολιτική σφαίρα να αποδεσμευθεί από την οικογένεια και από την κοινωνία των ιδιωτών. Τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοδοξία, αρκετά αισιόδοξη θα έλεγα, του Έγελου. Το νεωτερικό κράτος έχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να παρεμβαίνει διορθωτικά στην οικονομία, χωρίς να γίνεται έρμεο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Τουλάχιστον έτσι ελπίζει ο Έγελος, διότι το βασικότερο πρόβλημα, η αύξηση της οικονομικής ανισότητας, παραμένει ακόμη άλυτο, μας λέει ο ίδιος. Εδώ θα επικεντρωθεί όμως, όπως ξέρουμε, η κριτική του Μάρξ. Ο Έγελος γνωρίζει καλά τι πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό και δικαιολογεί όχι μόνο την κλοπή, αλλά και την εξέγερση των απόρων που η δεινή κατάστασή τους στην κοινωνία τους στερεί τη δυνατότητα να υπάρχουν ως πολίτες. Ωστόσο βλέπουμε πως αυτό είναι το πλαίσιο όπου κινείται στο εξής η ανέβρεση λύση για το κοινωνικό πρόβλημα.
όλοι είναι και εγωιστές και ελεύθεροι. Παρόλο που αυτά είναι αντίθετα γνωρίσματα του ατόμου. Υπάγεται ο ιδιώτης τον πολίτη, το εγωιστικό άτομο στο υποκείμενο, όχι επειδή είναι άλλα πρόσωπα, όπως τους αρχαίους, όχι επειδή το κράτος το επιβάλλει, αλλά επειδή όλα τα άτομα είναι και τα δύο και λειτουργούν διαφορετικά σε διαφορετικούς θεσμούς. Τούτο απαιτεί όμως να υπάρχουν υποκείμενα ικανά να είναι και τα δύο. Σε αντίθεση με το κατασκευαστησιοκρατικό πρότυπο, δεν μπορούμε εδώ να αποφασίσουμε στο όνομα των πολιτών να διαπλάσουμε τους ιδιώτες με τον κατάλληλο τρόπο, γιατί τότε αφαιρούμε από όλους την ελευθερία, κάνοντάς τους όλους δούλους του εαυτού τους, μας λέει ο Έγκελος. Στην πράξη, όλους δούλους όσων αυτοανακυρίζονται ενάρετοι. Ξεφεύγουμε λοιπόν από τον φίχτε και φιλοδοξούμε να συναρθρώσουμε σε όλους τις δύο όψεις, όχι με τον τρόπο της επιβολής που αρμόζει στον όρο που πρέπει όντως να υποταχθεί, στον ιδιώτη, αλλά με τον τρόπο του ελεύθερου υποκειμένου που ενσαρκώνει ο ελεύθερος πολίτης. Μπορούμε μεν να φιλοδοξούμε ότι θα δημιουργήσουμε θεσμούς φιλελεύθερης αυτοανέρεσης του ιδιωτικού συμφέροντος προς όφελος της αλληλεγγύης, αλλά χρειαζόμαστε να υπάρχουν υποκείμενα ικανά να λειτουργήσουν αυτό το πλαίσιο αναπαραγωγής τους. Αυτά τα υποκείμενα είναι προϊόντα μιας φαινομενικά ξένης στη βούληση διαδικασίας της ιστορίας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η ιστορία, κατά τη γνώμη μου, στον Έγκελο. Η ιστορία λέγεται η διαδικασία παραγωγής υποκειμένων. Ναι, ως αυτοεκδίπλωση του εαυτού της, αυτό το πράγμα είναι στον Έγκελο. Όχι, είναι η διαδικασία παραγωγής, είναι αυτό που χρειάζομαστε για να έχουμε ελεύθερη πολιτεία. Από εκεί και πέρα είναι τα υπόλοιπα γνωρίσματά της. Θα το συζητήσουμε στη κουβέντα, ναι, όχι, αυτές είναι μικροπαρεμβάσεις. Πάντως δεν έχει πια καμία σχέση με τη φυσιοκρατική και ετερόνομη έννοια ιστορίας που βρίσκουμε στον Καντ, στην ιδέα μιας κοσμοπολιτικής ιστορίας, στο Φίχτε, στο Σέλινγκ. Τα υποκείμενα δεν αυτοπαράγονται, αφού δεν υπάρχουν πάντα. Κι όμως δεν θα είχαν εμφανιστεί αν δεν αυτοπαράγονταν, γιατί αλλιώς θα ήταν ετερόνομα. Η ιστορία καλείται να λύσει αυτό το παράδοξο. Η Γαλλική Επανάσταση είναι το κατεξοχήν ιστορικό γεγονός, γιατί ακριβώς χαρακτηρίζεται ως αυτή η διαδικασία παραγωγής υποκειμένων. Στην Επανάσταση εμφανίζεται η αρετή ως πολιτικό πάλι, όχι μόνο ηθικό μέγεθος. Αυτό είναι θαρρό που ο Έγκελος ονομάζει ήθος, δηλαδή τη δραστηριότητα που προϋποθέτει ότι είμαστε πολλοί ή όλοι ελεύθεροι, και όχι μόνο εγώ. Η ηθική επανάσταση του Έρχαρτ ήδη προϋποθέτει, πιστεύω, αυτή την έννοια της ηθικής. Παρά τις διαφορές τους, όλοι αυτοί οι στοχαστές έχουν κάτι το κοινό. Όλοι προσβλέπουν στο ελεύθερο υποκείμενο και διαβάζουν τη Γαλλική Επανάσταση ως μια προσπάθεια πραγμάτωσης ενός κόσμου ελεύθερων υποκειμένων. Αυτή η προσπάθεια προσκρούει όμως σε δύο προβλήματα τουλάχιστον, και οι τρόποι αντιμετώπισης τους διαφέρουν από τον ένα στον άλλον. Το πρώτο είναι το πρόβλημα της βίας ή του εξαναγκασμού. Ο Καντ την αρνείται, ο Έρχαρτ τη δικαιολογεί για ηθικούς λόγους, ως ηθική αντίδραση στην παρεμπόδιση της ηθικής. Ο Φίχτε τη δικαιολογεί ως χωριστή ίδρυση και αντίδραση στη μη αποδοχή της χωριστής ίδρυσης από τους παλαιοκαθεστωτικούς, για να φτιάξω μια καινούργια λέξη. Ο Σέλινγκ την αρνείται, αυτούς που είναι υπέρ του παλαιού καθεστώτος. Ο Σέλινγκ την αρνείται, ο Έγκελος τη δικαιολογεί ως αντίδραση στη βία των ευγενών, σε κείμενο που δεν σχολίασα εδώ πέρα, αλλά δεν έχει σημασία. Οπότε, όπως ήδη ο Φίχτε, επικαλείται τον Μακιαβέλη σε αυτό το θέμα. Αλλά κυρίως ως ένα προσωρινό αναγκαίο κακό. Αυτό είναι το σημαντικό στον Έγκελο. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η σταθεροποίηση του ελεύθερου πολιτεύματος. Ένα ζήτημα που προκύπτει κυρίως για τους νεότερους από αυτούς τους στοχαστές που παρακολουθούν από κοντά την παλινοδία της ιστορίας μέχρι την παλινόρθωση. Η σταθεροποίηση απαιτεί μηχανισμούς εξασφάλισης ιδιοκτησίας υπόρων σε όλους. Αν νοείται όμως αυτό ως επιβολή της κοινότητας στους ιδιώτες, όπως το Φίχτε, οδηγεί στο δεσποτισμό, τον οποίο αρνείται ο νοσταλγός των φυσικών κοινοτήτων Σέλινγκ, αλλά και οι υπόλοιποι. Αν πάλι νοείται ως συγκρότηση της κοινότητας από τους ιδιώτες που αποκτούν ήθος και συγκροτούνται ιστορικά ως ενάρετοι πολίτες, αρνούμενοι την πρωτοκαθεδρία του ατομικού εγωισμού, τότε έχουμε τον εγελιανό τρόπο του σκέπτεστε, που χρησιμοποιεί ήδη το σχήμα της αυτοανέρεσης για να κατανοήσει την επαναστατική τυραννία και πιο πέρα την ίδια την ιστορία ως διαδικασία παραγωγής όχι μόνο ατόμων, δηλαδή φορέων ιδιαίτερων συμφερόντων,
αλλά και υποκειμένων, δηλαδή ελεύθερων ατόμων που δρούν σε σύμπνοια το ένα με το άλλο, γιατί ως καθαρά εγώ δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν. Η αναβάθμιση της ιστορίας και η ανάδυση της διαλεκτικής, γιατί αυτό το όνομα φέρει η αυτοανέρεση ως τρόπο σκέψης μετά τον Έγελο, και από μια άποψη ήδη στους αρχαίους, από μία μόνο άποψη όμως, είναι δύο παράλληλα συμβάντα, διότι μόνο μια ιστορία μη τελεολογική που διέπεται από την αυτοάρνηση των αρχικών όρων της μπορεί να συλλάβει την ανάδυση όχι μόνο του νέου, αλλά της αρχής που παράγει το νέο μέσα στην πραγματικότητα. Εκείνο το στοιχείο τελικά που ενώνει τους δύο θειασότητες της Επανάστασης, Έρχαρτ και Έγελο, σε αντίθεση με τον Φίχτε, είναι ότι η ηθική και όχι το δίκαιο δικαιολογούν την Επανάσταση. Η ηθική ως ήθος στην περίπτωση του Έγελου, με αποτέλεσμα να υποβιβάζουν και οι δύο την ιερότητα της ιδιοκτησίας έναντι της ζωής. Τελειώνω. Αξίζει τελειώνοντας να παρατηρηθεί ότι από τους φιλοσόφους αυτούς, όσοι μας άφησαν ένα σχεδίασμα πολιτεύματος, εν μέρει ο Καντ, αλλά κυρίως ο Φίχτε και ο Έγελος, κανένας δεν προτείνει την κατάργηση του κράτους. Κάτι που θα συμβεί από αρκετές μεριές στη συνέχεια. Πράγματι, ο 19ος αιώνας, τόσο από μέρους των κομμουνιστών, των αναρχικών, όσο και από μέρους, κατά κάποιο τρόπο, των φιλελεύθερων, είναι ένας αιώνας εχθρικός προς το κράτος. Όμως οι στοχαστές αυτοί έχουν μια κοινή μέρημνα με τους κομμουνιστές και τους αναρχικούς που τους διαφοροποιεί πλήρως από τους φιλελεύθερους. Φοβούνται την κοινωνία των ιδιωτών και αναζητούν τρόπους να τη χαλιναγωγήσουν προκειμένου να διασώσουν την ελευθερία των υποκειμένων. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι όχι μόνο ο Φίχτε, αλλά και ο Έγελος επιδιώκουν να προστατέψουν την πολιτεία από την κοινωνία και ότι και ο Καντ σίγουρα δεν επιδιώκει να προστατέψει την κοινωνία από το κράτος πάντως. Που αυτό είναι η μέρημνα των φιλελευθέρων. Και ας επιμένει την ελευθερία του σκέπτεστε και της έκφρασης, όπως άλλωστε και οι άλλοι. Κατά τούτο παραμένουν όλοι ρουσοϊκοί, αν θυμηθούμε πως ο Ρουσό προσάπτει τα κακά που μας ταλαιπωρούν στην κοινωνία, στο λόγο περί ανισότητας, ενώ αναζητεί στο κοινωνικό συμβόλαιο μια πολιτιακή μορφή που θα είναι απαλλαγμένη από κάθε μορφή δουλείας αλλά και από τα άλλα δεινά της κοινωνίας. Η μεγάλη αλλαγή στο γενικό πλαίσιο σκέψης που προκύπτει στη συνέχεια και αντικατοπτρίζεται σε μια ευρέως διαδεδομένη αντικρατική στάση, τόσο ευρέως διαδεδομένη που απαντά και στον Νίτσε, τον οποίο διεκδικούν και οι φιλελεύθεροι και οι πολυεντυξουσιαστές στοχαστές, είναι ότι η κοινωνία πολιτών θεωρείται όχι πια μια νέα ενδιάμεση σφαίρα μεταξύ οίκου και πόλεως, αλλά το αληθινό σώμα της ανθρώπινης συνύπαρξης. Ενώ η πολιτεία είναι μόνο μια παραφιάδα αυτού του κορμού. Υπάρχει αυτή η μάξη στο Μάρξ, θέλετε. Είναι η εποχή άλλωστε που γεννιέται η κοινωνιολογία. Νομίζω αυτά έρχονται μαζί. Αν όμως επικεντρωθεί κανείς στο πρόβλημα της πραγμάτωσης του ελεύθερου υποκειμένου, που απασχολεί τους στοχαστές που μελετήσαμε, μοιραία επιστρέφει σε λύσεις κοντινές με τις δικές τους. Όταν στον 20ο αιώνα η Χάννα Άρεντ θα ορίσει ξανά την ελευθερία ως πολιτική ελευθερία, κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Καστοριάδη πιστεύω, θα επανέλθει στο προσκήνιο μια παρόμοια με εκείνη έννοια πολιτικής, της πολιτικής σφαίρας ως μια σφαίρας που πρέπει να προστατευθεί από την οικονομική σφαίρα, όχι να θεωρείται εξάρτημα της κοινωνίας όπου δεσπόζει η οικονομική δραστηριότητα. Αυτά. Εύχομαι να... Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Παράκλα για την εξαιρετικά περιεκτική παρουσίασή του πάνω στην περίοδο λίγο πριν κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά της Γαλλικής Επανάστασης, για τις επιδράσεις και την πρόσληψή της από στοχαστές όπως ο Σίλινγκ, ο Φίχτε ή ο Χέγγελ, αλλά και όπως πρόσθεσε και εύστοχα και ο ίδιος στην αρχή και εγώ είχα παραλείψει να αναφέρω στον Έρχαρτ και στον Καντ. Θα ήταν σημαντικό να δούμε ίσως τις δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από την παρουσίαση της σκέψης αυτών των στοχαστών, όχι μόνο για το 19ο αιώνα, αλλά και για το σήμερα. Η πιο κεντρική από όλες αυτές τις δυνατότητες, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτή η σύλληψη περί ελευθερίας των υποκειμένων, περί ελευθερίας των ατομικοτήτων, οι οποίες συνδέονται με κάποιο τρόπο σε υποκείμενα και μπορούν να διεκδικήσουν διαστασιακά τις πολύμορφες δυνατότητές τους για αυτοπραγμάτωση και μια συνολικότερη, αν το θέλουμε έτσι, μέσα στη διάδραση ανάμεσά τους ελευθερία. Είναι σημαντικό να δούμε
κάποια ζητήματα, όπως αν ακούσατε την παρουσίαση, μπορεί να διακρίνει κάποιος ίσως υπόρρητα ένα καντιανό άγχος για μια ελευθερία η οποία δεν περιλαμβάνει κάποιες πιο αποστασιοποιημένες, αν το θέλουμε έτσι, θεσμίσεις. Μπορούμε να δούμε μέσα από την παρουσίαση αυτή την όχι τόσο καθαρή, αλλά σίγουρα δηλωμένη σύγκρουση ανάμεσα στο δικαϊκό και στο ηθικό, που είναι ένα ζήτημα που μπορεί να επανέλθει μέσα στον 21ο αιώνα, μια περίοδο που τα υποκείμενα έχουν αφήσει με κάποιο τρόπο τη θέση τους στην ιστορία, σε συμβατικότητες, σε labels και σε δυνατότητες περάσματος του ενός προς το άλλο, χωρίς όμως ποτέ να επιτρέπεται μια εκ νέου συγκρότησή του. Και είναι καλό να δούμε πώς τοποθετήσεις όπως μια ιδιότυπη, αν το θέλουμε έτσι, παρουσία των εναλλακτικών κόσμων μέσα στις συλλήψεις σαν αυτή του Φίχτε, ή η εξαιρετική διάσταση αυτοπραγμάτωσης που δίνεται μέσα στην Εγελιανή διαλεκτική των υποκειμένων και της κοινωνίας η οποία διαρκώς βρίσκεται σε μια αυτοϋπέρβαση, μπορούν να ξαναπροτείνουν μέσα στις σκέψεις μας, αλλά και μέσα στα πράτην μας, μέσα στο πράτην μας μάλλον, τις δυνατότητες όχι μόνο για ένα λόγο περί επαναστάσεως, αλλά και για μια ρηξιακή τοποθέτηση απέναντι στις πραγματικότητες που η Επανάσταση εφάρμοσε και παρουσίασε μέσα στον 20ο αιώνα, που ήταν ένας αιώνας που ναι μεν έφερε το πρόταγμα που πρακτικά είχε προτείνει η Γαλλική Επανάσταση στο ανώτατο όριό της, στο ανώτατο όριό του, αλλά την ίδια στιγμή μέσα από τις τρομακτικές εκατόμβες και τις ιδεολογικοποιήσεις είτε από τα αριστερά είτε ακόμα και από τα δεξιά, είχαμε τελικά να καταλήξουμε και να δούμε, είναι ίσως η δυνατότητα που μπορούμε πλέον να σταθούμε κριτικά, χωρίς όμως να αφήσουμε πίσω, μαζί με τα απόνερα του μπάνιου, όπως τα έλεγε, του μπάνιου του μωρού, όπως τα έλεγε ο Μάρξ, και το μωρό. Να δούμε δηλαδή τις δυνατότητες μιας νέας, ικανής να αναγνωρίσει στην αρνητική αυτοεκδίπλωσή της δυνατότητας για συγκρότηση μεγάλων αφηγήσεων σαν κι αυτές που είναι η Επανάσταση. Αυτό είναι μια προσέγγιση, και αυτή η προσέγγιση έχει να κάνει σίγουρα με όλο αυτό το πλαίσιο που αναπτύξαμε σήμερα και που είναι ένα πλαίσιο που παράλληλα με τη Γαλλική Επανάσταση, παράλληλα με το κομμάτι που έχει να κάνει με το διαφωτισμό που προηγήθηκε, έχει σίγουρα να κάνει με το πρόταγμα ή μάλλον τα προτάγματα και τις πολλαπλότητες των θέσεων, αλλά τόσο εντυπωσιακά υπόρρητα κοινές σε κάποια ουσιαστικά στοιχεία τους, του ρομαντισμού. Θα ήθελα, εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες τοποθετήσεις, θα προτιμούσα όμως κάποιες ερωτήσεις για να ξεκινήσουμε, ώστε να πυροδοτηθεί κάποιος διάλογος, να προταθούν τώρα.